καταφέρει να διατηρήσει το αίτο της έδρας της και να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής, καθώς όπως είπαμε και πριν, μια τετράδα αποτελεί τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός, Πανελλήνιος, Ολυμπιακός και Άρης, είναι στην πρώτη θέση με 6 νίκες, μία ήττα, με 13 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές. Έχω την εντύπωση ότι λίγοι θα περίμεναν ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έχουν από μία ήττα στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Να πάμε τώρα στον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο. Για να φορούσες και εσύ τη φόρμα, την στολή του Άρη και να παίζεις σημερινό παιχνίδι. Είναι δύσκολο να κάνεις έξω και έναν κόρα παιδί στην ομάδα, αλλά πιστεύω είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι το τέλος και νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε. Δεν έπαιξες με τον Πανελλήνιο, οπότε να σε περιμένουμε και πάλι στη δράση, στο παρκέ. Εάν όλα πάνε καλά την επόμενη εβδομάδα. Σιδερένιος, να είσαι καλά. Μεσοβδόμαδα έχει μάτς για το EuroCup, ο Άρης και ο Πανελλήνιος. Ο Άρης υποδέχεται εδώ τους Ισραηλινούς και είναι και σε αυτό το παιχνίδι έλλειψη ο Ηλιάδης βέβαια. Ο Άρης ο οποίος νίκησε τον Πανελλήνιο εκτός έδρας και θέλει να συνεχίσει με νίκη και στην έδρα του. Έχουμε τις δύο πεντάδες, ενώ αυτή είναι η διαιτητική τριάδα. Για τον Άρη ο Κλάρκ, ο Μάρσαλ, ο Τσαλδάρης, ο Νέλσον και ο Σέκουλιτς. Ενώ για την ΑΕΚ μια πεντάδα βρήθη εμπειρίας, ο Παπα-Νικολάου, ο Τόμψον, ο Ταπούτος, ο Μπράιν και ο Νέμεθ. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ούγγρος. Ο Ούγγρος ο οποίος αποτελεί βαρόμετρο για την Ένωση με εξαιρετικό ποσοστό στα σουτ 3 πόντων, αλλά παίρνει άριστα και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Χάρη και σε αυτόν να παρουσιάζεται η ΑΕΚ καλύτερη στο φετινό πρωτάθλημα. Πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Και είπες για τον Ισβάν Νέμεθ, παρόλο που το ανέφερες και πιο πριν βέβαια. Απλά να πούμε ότι σήμερα το πρωί παρουσίασε κάποιες στομαχικές διαταραχές και είναι εξαντλημένος. Ο Κώστας Πλευαράκης σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει για κάποιο διάστημα, αν δει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Θα παίξει περισσότερο, αν όχι, μάλλον η ΑΕΚ θα στερηθεί των πολύτιμων υπηρεσιών του. Από εκεί και πέρα, ο Περικλής Δορκοφίκης έχει έρθει και αυτός με ελάχιστες προπονήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, ένα τράβηγμα στο δικέφαλο τις προηγούμενες μέρες που τον ταλαιπώρησε. Είχε και ένα προσωπικό πρόβλημα που τον ανάγκασε να χάσει την προπόνηση της Πέμπτης. Όλα αυτά βεβαίως έχουν καταστήσει ελλειπή την προετοιμασία του για το σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα ακόμα πρόβλημα για τον Κώστα Φλεβαράκη. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένους παίκτες όταν δεν παίζουν αυτοί. Τότε, όπως λέει χαρακτηριστικά ο προπονητής της, παρουσιάζει άλλη ομάδα. Ναι, είναι μοιρασμένα τα κουκιά που λέμε. Είναι οι παίκτες οι οποίοι τραβάνε όλο το κουμπί σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι καθοριστικοί για την πορεία της ομάδας και όταν έχουν κάποια προβλήματα, δυστυχώς επηρεάζουν πάρα πολύ την ομάδα. Και βέβαια ο Ανδρέα Ματζόν ξέρει αυτό που είπες και εσύ Γιώργο Δοξάκη, ότι είναι μετρημένα τα κουκιά στην ΑΕΚ. Γι' αυτό σίγουρα θα περιμένουμε σήμερα να δούμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση και σκυλής και άμυνα. Ναι, νομίζω είναι λογικό. Είναι λογικό ότι ο Άρης πρέπει να πιέσει στα γκάρ. Είναι μόνο ο Τόμψον. Από εκεί και πέρα ο Χατζής και ο Νέμεθ που παίρνουν μερικές φορές την πρωτοβουλία για να κατεβάζουν την μπάλα. Άμα θα πιεστούν, θα αναγκαστούν να κάνουν λάθη. Έχουν αρκετά σαν μέσο όρος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, άρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Όλα έτοιμα, οι δύο προπονητές δίνουν τις τελευταίες τους οδηγίες εν ώψη της έναρξης αναμέτρησης. Οι τελευταίες σημειώσεις από τον Ανδρέα Ματζόν στους παίκτες του. Θα θυμίσουμε ακόμη μια φορά τις πεντάδες, ο Άρης με Κλάρκ, Μάρσαλ, Τσαλδάρη, Νέλισον και Σέκουλιτς, η ΑΕΚ με Παπα-Νικολάου, Τόμψον, Ταπούτο, Μπράιαν και Νέμεθ. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η μονομαχία των δύο playmaker, του Τόμψον και του Κλάρκ, είναι και οι δύο κοντόσωμοι, με έφεση στο σουτ και ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο μερικές φορές. Ιδίως ο Τόμψον πιστεύω ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση θα έλεγα, γιατί έχει ύψος 1,74, άρα μερικές φορές δεν πρέπει να αποκλείουμε τους κοντούς παίκτες που τυχαίνει να είναι πολύ ικανοί. Το μέλλον δείχνει ότι αρκετοί κοντοί παίκτες έχουν παίξει σε υψηλά επίπεδα. Ο Μπράιαντ με το Σέκουλιτς θα αναμετρηθούν στο τζάμπολ. Ενώ γνωστή εικόνα εδώ στο Αλεξάνδριο, εντυπωσιακότατη ατμόσφαιρα βλέπετε και αναγκασμένοι να διακόψουν το παιχνίδι διαιτητές. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά εδώ στο Αλεξάνδριο με τους ανθρώπους που έχουν τις κούπες να τραβούν διπλοβάρδιες τώρα. Είναι θα έλεγα το γούρι για κάθε παιχνίδι εντός έδρας και δημιουργούν τέτοια ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αυτή είναι η όθηση που λέγαμε πριν και βοήθησε πάρα πολύ μέχρι τώρα στην πορεία του Άρη.
Και αυτή τη φορά τα χαρτάκια δεν ήταν μόνο από την κερκίδα εκεί που κάθονται οι φανατικοί, ήταν ακόμη και από τα επίσημα. Και από τα επίσημα, πραγματικά. Δεν έχουν παρασυρθεί και οι επίσημοι. Για να πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Δημήτρη. Η ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο είναι όντως εντυπωσιακή και από ό,τι φαίνεται κάνει τη ζωή της ΑΕΚ δύσκολη κάθε φορά που ανεβαίνει εδώ. Μάρτυρας η προϊστορία και επέτρεψε μου, μια και έχουμε λίγο χρόνο για να δείξουμε αυτή τη διακοπή, να πω ότι από τις 22 φορές που έχουν παίξει ΑΕΚ και Άρης εδώ στο Αλεξάνδριο, ή πας πέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιο διάστημα χρησιμοποίησε και το Ιβανόφιο λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Άρης ως έδρα του. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει μόνο 4 φορές από το 1986 και μετά, στο πλαίσιο της Α1. Η ΑΕΚ έχει πετύχει μόλις 4 νίκες σε 22 αγώνες. Η προϊστορία λοιπόν είναι συντριπτικά υπέρ του Άρη με 18-4 βεβαίως. Και αυτό δίνει ένα στοιχείο όσον αφορά την εικόνα που μπορεί να περιμένουμε σήμερα στον αγώνα, αν η παράδοση παίζει κάποιο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Η παράδοση, Γιώργο Δοξάκη, όπως λένε και οι προπονητές, παίζει ρόλο μέχρι να καταρριφθεί, έτσι, μέχρι να σπάσει. Σωστά. Μιλάμε πολλές φορές για παραδόσεις. Όταν επιτυχάνεται όπως το ένα σπάσιμο της παράδοσης, νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει η ιστορία. Καλό είναι να μην το παίρνουν πολύ υπόψη τους συμπαίκτες και επηρεάζονται αρκετά. Εσύ, επειδή έχεις παίξει χρόνια μπάσκετ, όταν ήσουν απέκτης ακόμα το σκεφτόσουν καθόλου ότι πάω σε ένα γήπεδο που δεν έχω κερδίσει καμία φορά ή έχω να κερδίσω 10 χρόνια. Περνάει καθόλου από το μυαλό σου? Θα έλεγα ότι είχα ευτυχήσει να μην έχω τέτοια γήπεδα στο μυαλό μου, γιατί τότε ήταν η αυτοκρατορία της ομάδας μας που όπου πηγαίναμε κερδίζαμε, αλλά μερικές φορές... Κυρίως για την Ευρώπη. Πραγματικά. Αλλά πολλές φορές επηρεάζει τους παίκτες, ιδίως όταν είναι αρκετά χρόνια στην ίδια ομάδα και έρχονται να παίξουν στο παλέ, και αυτό το βλέπουμε και στις βολές τους που δεν μπορούν να βάλουν, σε κάποια λάθη που είναι πεδαριώδη που δεν τα κάνουν σε άλλα γήπεδα. Μάλιστα, και το σημαντικότερο στο μπάσκετ είναι η συγκέντρωση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί είναι τέτοια η φύση του παιχνιδιού που αν χάσει ο παίκτης τη συγκέντρωσή του μπορεί πολύ εύκολα να υποπέσει σε λάθος που θα στοιχίσει την ομάδα του. Άλλωστε στο μπάσκετ πολλά κρέμονται σε λεπτομέρειες. Είναι μερικές φορές σε δεδομένο σκηνή το παιχνίδι. Είναι θα έλεγα το παιχνίδι των γρήγορων αντιδράσεων. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο παιχνίδι μπορεί να έχει τόσο γρήγορες αντιδράσεις οι οποίες πρέπει να είναι θετικές. Και γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο η εμπειρία των παιχτών σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να βγουν από αυτές τις καταστάσεις και να αποτελέσουν οδηγό. Το παρελθόν πάντα αποτελεί οδηγό για το μέλλον. Γι' αυτό και οι προπονητές ζητάνε συνέχεια καθαρό μυαλό, και ειδικά για τα playmaker που θα καθοδηγήσουν και την ομάδα μες στο παιχνίδι. Με αρκετό κόπο καθαρίστηκαν τα χαρτάκια από τον αγωνιστικό χώρο, μέχρι και ο Ανδρέα Ματσόν είδαμε σε ένα πλάνο ότι μάζευε και αυτός χαρτάκια. Ήταν τόσο πολλά που αναγκάστηκε και ο προπονητής του Άρη να παίξει το ρόλο του καθαριστή. Ο Μαστραφτσής ζητάει από τις δύο πεντάδες, από τους 10 καλαθοσφαιριστές, να έρθουν και πάλι στο χώρο που γίνεται το τζάμπολ. Και όλα είναι έτοιμα. Οι φίλοι του Άρη δεν έχουν άλλη έκπληξη, τουλάχιστον τώρα, στην αρχή. Ο Μπράιαντ με τον Σέκουλιτς είναι έτοιμοι για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Κλάρκ, Μάρσαλ, Τσαλδάρης, Νέλσον και Σέκουλιτς για τον Άρη. Παπα-Νικολάου, Τόμψον, Ταπούτος, Μπράιαντ και Νέμετ για την ΑΕΚ. Να δούμε βέβαια και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Ούγκρος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από το πρωί σήμερα και ουσιαστικά δοκιμαστικά τον ξεκινάει ο Φεβαράκης, για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Νέμετ. Ο Τόμψον πάλι για τον Ούγκρο και κόβει χαμηλά. Διπλό σκριν για τον Μπράιαντ, αλλά είναι κακή η πάσα από τον Νέμεθο. Μάρσαλ ξεκινάει, αλλά έχει επιστρέψει ο Άρης. Έχει επιστρέψει η ΑΕΚ, δεν προλαβαίνει να βγάλει τον εφηδιασμό ο Άρης. Σε προσωπική άμυνα και οι δύο ομάδες, όπως ήταν από αυτές τις δύο πρώτες φάσεις. Με τον Σέκουλιτς έχει αντίπαλο τον Μπράιαντ, γυρίζει. Ο Μαυροπούνιος δεν επιτυχάνει το καλάθι, παίρνει το φάουλ όμως, που θα τον φέρει στη γραμμή για δύο βολές. Ξανά πως και με το χέρι και με το σώμα έγινε το φάουλ πάνω στον Βλάγοντα Σέκουλιτς.
ο οποίος είναι έτοιμος να ανοίξει το σκορ από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Με τις δύο εύστοχες βολές του Σέγκουλιτς, ο οποίος σουτάρει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών με ποσοστό γύρω στο 70%. Ο Ταπούτος με τον Νέλσον ακόμη είναι ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Ο Νέμεθ δεν διστάζει για τρεις. Ο Ούγκρος που ξεκίνησε με δύο χαμένες φάσεις, λάθος πάση στην αρχή και χαμένο τρίποδο στη συνέχεια, εμβιασμός για τον Άρη, αλλά σπαταλάει την μεγάλη προσπάθεια ο Νέλσον, ο οποίος κάνει βήματα. Ο Νέλσον, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τον Άρη και στα rebound και επιθετικά, αλλά είναι ο πρώτος που παίχτησε λάθη. Νομίζω ότι είναι η συνέχεια των παικτών που έχει φέρει μέχρι τώρα ο Άρης. Βλέπε Στακ, οι οποίοι έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα και πηγαίνουν μάσεοι και πηγαίνουν αργότερα σε καλύτερες μεταγραφές. Ο Μπράιαν με το Σέγκουλιτς εκεί δεν έχει αντίπαλο, παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound και καταφέρει να τελειώσει τη φάση με δεύτερη προσπάθεια. Τον Ταπούτο χρεώθηκε τελικά το καλάθι. 2-2, Άρης ΑΕΚ. 8:27 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Τσαλδάρης με τον Νέμεθ, δύο αριστερόχειρες. Ο Τσαλδάρης παίρνει και τον σκρίν, ελευθερώνεται για λίγο, δεν διστάζει και ευστοχεί με λίγη περιπέτεια. 4-2, Άρης ΑΕΚ. Με τον Δημήτρη Τσαλδάρη, ο οποίος θα αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες σήμερα από τη στιγμή που λείπει και ο Ηλιάδης. Νομίζω ότι ο Τσαλδάρης είναι από τα παιδιά που αξίζουν συγχαρητηρίων. Ξεκίνησε σε ομάδες Β' Εθνική και Α2 και σε αρκετά μεγάλη ηλικία βρέθηκε στην Α1 και έχει παίξει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ταπούτος γυρίζει, παίρνει το φάουλ από τον Νέλσον. Το φάουλ το οποίο παραδέχεται ο Αμερικανός. Χρήστος Ταπούτος, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, αλλά ο ίδιος πολλές φορές με τη συμπεριφορά του φρόντισε να γκρεμίσει τα όνειρα που έκτιζαν πολλές φορές άλλοι για εκείνο. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε με πολύ μεγάλο ταλέντο, αδείξε θα έλεγα τον εαυτό του. Παρά όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την ΑΕΚ και τη βοηθάει στην πορεία της μέχρι τώρα. Άρης ΑΕΚ με 4 πόντους του Ταπούτου, η ΑΕΚ φέρνει το μάτς στα ίσια. Με τον Τόμψον να πιέζει τον Κλάρκ. Τσαλδάρης με τον Νέμεθ. Έχει βγει από τα σκρίνο ο Κλάρκ. Πάντα το κολλημένος όμως πάνω του ο Τόμψον. Είναι μόνος στο Σέγκουλιτς και θα φτάσει εύκολα στο καλάθι. 6-4, ο Άρης προηγείται. Και είδαμε Γιώργο Δοξάκη πολλές φορές τον Άρη να θέλει να χτυπήσει χαμηλά, περνώντας την μπάλα στον Σέγκουλιτς. Πραγματικά θέλουν να την περάσουν μέσα. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει σε σετ παιχνίδια. Πρέπει να πιέσει λίγο περισσότερο τα γκάρ τους, γιατί βλέπουμε ότι η ΑΕΚ τους ακολουθεί στο ρυθμό. Πρέπει να παίξει λίγο πιο δυνατά στην άμυνα, να πάρει τα rebound για να ξεφύγει στον εφηδιασμό. Αλλιώς το παιχνίδι θα πηγαίνει πόντο-πόντο. Ο Μάρσαλ τσίμπησε στην προσπίση, όπως λέμε, του Παπα-Νικολάου και υπέπεσε στο φάουλ. Αλλά ο Παπα-Νικολάου από τη γραμμή των ελευθέρων βολών φέτος δεν είναι καλός, όπως και τα τελευταία χρόνια. 0-2 από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου με 50% σούταρε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, 11-22 είχε. Και συζητάγαμε και πριν εκτός αέρα ότι είναι και θέμα ψυχολογίας λίγο οι βολές, Γιώργο. Είναι σημαντικό, μην ξεχνάμε ο Σακίλ Ονίλ έχει προσλάβει ειδικό προπονητή μόνο για τις βολές. Ο Κλάρκ περνάει, ο Τόμψον παίζει άμυνα χαμηλά, ο Τσαλδάρης 3 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Προσποιείται και σουτάρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ταμπλό. 9-4. Άρης ΑΕΚ 9-4 με τον τρίπο του Δημήτρη Τσαλδάρη με ταμπλό στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ενώ μηδενιζόταν ο χρόνος. Ένα τρίποντο που όταν είναι στο τέλος της επίθεσης πολλές φορές λέμε ότι κόβει τα πόδια των αντιπάλων. Χρειάστηκε και τύχη βέβαια για το σουτ του Δημήτρη Τσαλδάρη. Ο Νέμεθ έχει μείνει με τον Νέλσον, ο Μπράιαντ με τον Σέγκουλιτς. Οι πρώτες αυτές φάσεις έχουν δείξει ότι ο Μπράιαντ όταν κατεβάζει τόσο χαμηλά τον Σέγκουλιτς υπερτερεί σε όγκο και φτάνει εύκολα είτε στο καλάθι είτε παίρνει το φάουλ.
Είναι δυνατός παίκτης, έχει πολύ καλή κίνηση μέσα στο καλάθι. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες, είναι γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε αντίθεση με τον Σέκουλης που μέχρι στιγμής θα έλεγα δεν έχει δικαιολογήσει την παρουσία και το συμβόλαιο που έχει πάρει από τον Άρη. Ο Σέκουλης, ο οποίος είχε και προβληματάκια τραυματισμών το καλοκαίρι και κάτω τη διάρκεια της προετοιμασίας, που δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προετοιμασία, να έχει πλήρη συμμετοχή στην προετοιμασία. Ίσως αυτό τον έχει εμποδίσει να βρει το ρυθμό του. Πάλι στις βολές η ΑΕΚ, αυτή τη φορά με τον Μπράιαν. 0 στις 3 στη σειρά για την ΑΕΚ, 0-2 ο Παναγιώτου, 0-1 ο Μπράιαν τώρα. Μία 2 και 9-5 μειώνει στους 4 η ΑΕΚ και πιέζει ψηλά, με τον Άρη όμως να ξεφεύγει εύκολα. Ο Μάρσαλ μόνος του στη γωνία για το 12-5, με τον Μάρσαλ να τιμωρεί την άμυνα της ΑΕΚ, η οποία τον ξέχασε. Και δεν γίνεται να ξεχνάς τον Μάρσαλ στην Τουρκία, από τους καλύτερους σκόρερ. Το έχουμε ξαναπεί, τέταρτο σκόρερ στο τουρκικό πρωτάθλημα πέρσι. Ο Τόμψον ψάχνει το σουτ και το κάνει υποπίεση. Φαινόταν ότι ήθελε να πάρει την προσπάθεια ο Αμερικανός, αλλά τράβηξε από τα μαλλιά αυτή τη φάση. Ο Άρης βρίσκεται στους 7 και έχει και την μπάλα, ενώ θέλουμε 5 και 45 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Σταλδάρης για τον Κλάρκ δεν διστάζει για 3. Κυνηγάει το rebound και το παίρνει ο Σταλδάρης και σοφά πράττοντας δεν σουτάρει, αλλά γυρίζει την μπάλα έξω, αν και ελευθερώθηκε για μια στιγμή. Ο Κλάρκ ταλαιπωρεί τον Τόμψον και περνάει ωραία στο Σέκουλιτς, κάνει την προσπίση και επιτυχάνει το καλάθι. 14-5 για τον Άρη, που έχει τον Σαλδάρη με 5 πόντους και τον Σέκουλιτς με 6 να οδηγούν επιθετικά την ομάδα. Νέμεθ βγαίνει στη γωνία πιεζόμενος από τον Σαλδάρη και πάλι μπάλα χαμηλά στον Μπράιαν, παίζει έξυπνα την άμυνα όμως ο Σέκουλιτς πριν προλάβει να γυρίσει ο Μπράιαν και πετάει την μπάλα έξω. 8 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Μπράιαν και πάλι με το Σέκουλιτς, 6 δευτερόλεπτα, 5 προσποιείται ο Τόμψον, ο Μπράιαν 2 δευτερόλεπτα, σουτάρει για 3 από μακριά, χωρίς τύχη. Ο Τσαλδάρης οργανώνει την επίθεση για τον Άρη, ο Σέκουλιτς μακριά από το χώρο δράση του, αλλά δεν είναι λίγες φορές που σηκώνεται και έξω από τη γραμμή των 6-25, όχι βέβαια με την ίδια επιτυχία όσοι έχει μέσα στη ρακέτα. Ο Κλάρκ έχει μείνει με τον Νέμεθ τώρα. Μοιάζει λίγο με ζώνη αυτή η άμυνα της ΑΕΚ, αλλά θα τη δούμε στην επόμενη φάση. Ο Κλάρκ του τιμωρεί ό,τι και αν είναι. 17-5 για τον Άρη, που ξεκινάει εντυπωσιακά και αναγκάζει τον Κώστα Θεβαράκη να πάρει το time out. Βλέπετε ξανά πως ο Κλάρκ σηκώθηκε παρά την πίεση του Παπα-Νικολάου και ευστόχησε τον σουτ 3 πόντων, δίνοντας αέρα 12 πόντων για την ομάδα του. Του Άρη Γιώργο Δοξάκη έχει πνίξει μέχρι στιγμής την ΑΕΚ, ενώ βρίσκει και λύση στην επίθεση. Ναι. Προηγείται 17-5. Ναι, πραγματικά. Τα χαμηλά ποσοστά της ΑΕΚ και τα υψηλά ποσοστά του Άρη δώσαν αυτή τη διαφορά μέχρι τώρα. Θα ήθελα να πω ότι ο Άρης ψάχνει τον να βρει το Σέκουλη σήμερα, γιατί στην άμυνά τους κάνοντας rotation μένει με τον Νταπούτο, τον οποίο μπορεί να βάλει μέσα. Τώρα βλέπουμε ο Άρης πάει σε ζώνη. Μάλιστα, είναι ζώνη αυτή από τον Άρη, για να πάμε στο Γιώργο Τότσικα. Πράγματα είπε ο Αντρέα Ματσόν. Συνεχίζουμε έτσι σε αυτό το ρυθμό. Πίεση στην μπάλα τώρα γυρνώντας στη ζώνη και απευθυνόμενος όλους τους παίκτες είπε να μην ξοδέψουμε φάουλ. Ξεκινάει η ζώνη και το γυρίζει κατευθείαν σε μάτου μάτ για να μπερδέψει την ΑΕΚ κατευθείαν. Πάμε στο Δημήτρη Χρυσάνθη. Δημήτρη. Ο Κώστας Λεβαράκης ζήτησε από τους παίκτες του στην άμυνα να κλείνουν καλύτερα μέσα στη ρακέτα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα pick and roll του Άρη. Από εκεί και πέρα σχεδίασε ένα σύστημα στην επίθεση που θα κατέληγε σε ένα high-low ανάμεσα στον Ταπούτο και τον Μπράιαν, αλλά είδαμε ότι είτε στην προηγούμενη επίθεση είτε και τώρα εφαρμόστηκε. Δύο χαμένες επιθέσεις για την ΑΕΚ, μία χαμένη επίθεση για τον Άρη μετά το time-out, αλλά βλέπουμε ότι η προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει μπάλα χαμηλά στον Μπράιαντ δεν στέφεται με επιτυχία, γιατί πολλές φορές βγαίνει σε βοήθεια κι άλλος παίκτης εκτός από τον Σέκουλιτς, αλλά και ο ίδιος ο Μαυροβούνιος παίζει άμυνα χαμηλά και κλέβει την μπάλα από τον Μπράιαντ. Ο Μπράιαντ είναι πιο δυνατός, αλλά ο Σέκουλιτς είναι πιο γρήγορος, γι' αυτό είδαμε τώρα ότι βγήκε γρήγορα στα 3 μπροστά του και του κλέψε την μπάλα.
Ο Νίκος Χατζής πέρασε στην αναμέτρηση για να δώσει κάποιες λύσεις επιθετικά στην ΑΕΚ, η οποία έχει κολλήσει τους 5 πόντους. Με μόλις 1 στα 7 εντός παιδιάς η ΑΕΚ. Ο Τσαλδάρης τώρα πιέζεται, ξεφεύγει και με ταμπλό 19-5, ο Άρης 14. Ο Χατζής είναι ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα της ΑΕΚ, γι' αυτό και ο Άρης στόχευσε να παίξει με τον Τσαλδάρη ένας εναντίον ενός. Ο Χατζής ελευθερώνεται για λίγο, αλλά ο Τσαλδάρης είναι πάντα πάνω του. Ο Τόμψον για τον Ταπούτο προσποιείται και σηκώνεται για τρεις. Ούτε τώρα ο Τσαλδάρης στο rebound και θέλει να βγάλει τον εμβδιασμό, έχει επιστρέψει όμως η ΑΕΚ. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή ο Δημήτρης Τσαλδάρης. Περνάει μόνος του προς τα μέσα, γυρίζει έξω στον Μάσαρ, προσποιείται για τρεις, αλλά κάνει βήματα. Όχι, φάουλ. Έχει φάουλ έδωσε στον Παπα-Νικολάου. Φάουλ που έκανε ο Νίκος Χατζής. Είχα την εντύπωση ότι εδώ στην προσποίηση, αλλά έγινε φάουλ χαμηλά από τον Νίκο Χατζή, μακριά από την μπάλα. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Τόμψον έξω, ο Αμερικανός υστέρησε. Είναι αλήθεια και μέσα και ο Γιακόπουλος. Ενώ και ο Αγαδάκος πέρασε το παιχνίδι για τον Άρη. Πήρε τη θέση του Σέκουλιτς. Τσαλδάρης ξεφεύγει από δύο αντιπάλους και ελευθερώνεται για δύο. Ο Ταφούτος μαζεύει το rebound. Εύκολο ήταν αυτό για τον Τσαλδάρη και ήταν και ζεστός, αλλά δεν μπαίνουν όλα στο μπάσκετ. Παπα-Νικολάου ελευθερώνεται από τον Μάρσαλ και θέλει να τελειώσει τη φάση μόνος του. Μπροστά από τον Αγαδάκο έρχεται με διπλή και τριπλή προσπάθεια ο Μπράιαντ. Φεύγει στον εμβδιασμό τώρα ο Άρης με τον Μάρσαλ. Να τελειώνει μόνος του τη φάση με εξαιρετικό lay-up. Έδωσε ίσως την μπάλα, αν και ερχόταν από δεξιά του ο Νέλσον. Θα μπορούσε να δώσει την μπάσα. Επέλεξε ο ίδιος και δικαιώθηκε. 21-5 στους 16 ο Άρης που ανεβάζει συνεχώς τη διαφορά. Η ΑΕΚ είναι κολλημένη στους 5 πόντους. Με μόλις 1 στα 10 εντός παιδιάς, 3 βολές και ένα δίποντο. 17% στα δίποντα, 1 στα 6 και 0-4 τρίποντα. Ο Χατζής προσπαθεί να περάσει τον Μπράιντ. Φάουλ που κερδίζει ο Μπράιντ από τον Αγαδάκο. Ο Αγαδάκος μπορεί να δώσει περισσότερα στην άμυνα από ότι ο Σέκουλιτς, να παίξει περισσότερα με το σώμα. Για να πάμε στον Γιώργο Τότσικα. Ο Αγαδάκος, ο οποίος τα άκουσε πριν από λίγο από τον Ανδρέα Ματσόν, γιατί κρεμάστηκε από το καλάθι στην προηγούμενη φάση. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να κάνουμε τώρα επιπολαιότητες. Θέλει καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Ο Χατζής είδε ότι δεν είχε επιλογή, γι' αυτό πέταξε την μπάλα στο σώμα του Τσαλδάρη. Γιατί έβλεπε δεν μπορούσε να δώσει πιθανά πάσα, ήταν έξυπνη η κίνηση του Νίκου του Χατζή. Βλέπουμε τελευταία λεπτά η ΑΕΚ να μην έχει σημειώσει πόντο. Προσπαθούν να βρουν τον Νίκο του Χατζή να βάλουν κάποιο καλάθι από μακριά. Τα ποσοστά όπως είπαμε πριν είναι πάρα πολύ χαμηλά και γι' αυτό έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη διαφορά ο Άρης. Ο Κυριακόπουλος που έχει αναλάβει την οργάνωση του παιχνιδιού για την ΑΕΚ, μιας και ο Νέμεθ είπαμε έχει τα προβλήματά του και όπως φαίνεται δεν είναι σε καλή κατάσταση σήμερα. Είδατε και πάλι πως βγήκαν δύο παίκτες του Άρη μπροστά από τον Μπράιαν. Τώρα ο Παπα-Νικολάου θέλει να κατεβάσει χαμηλά και το κάνει τον Μάρσαλ, αλλά ο Νέλσον έρχεται και μαζεύει το rebound. Ο Αργυρόπουλος που μαζί με τον Καβέλ πέρασαν στην πεντάδα του Άρη. Έχει χώρο για να σουτάρει, διστάζει τελικά στον Μάρσαλ χωρίς πίεση αυτός, 23-5. Δεν γίνεται να τον αφήνει εκεί τον Σον Μάρσαλ. Τιμωρεί οποιαδήποτε άμυνα και το κάνει και εναντίον της ΑΕΚ. Βλέπετε πως ξανά 23-5 διαφορά στους 18. Εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο για την ΑΕΚ. Παπα-Νικολάου έχει την ευκαιρία να σημειώσει το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ μετά από πάρα πολύ ώρα. 2 στα 8, 25% για την ΑΕΚ στα δίποντα, χωρίς κανένα εύστοχο τρίποντο σε 4 προσπάθειες. Είχε ο Άρης 14-0, όπως συμπληρώνει ο Δημήτρης Χρυσάνδης. Αλλά ο Άρης κάνει ό,τι θέλει στην επίθεσή του, δεν υπάρχουν αμυντικές λύσεις για την ΑΕΚ. Ο Ματζόν θα δώσει την ευκαιρία και στον Μπάρλο, αλλά και στον Παπα-Νικολάου να αγωνιστούν για τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, ίσως και για την έναρξη της δεύτερης. Χατζής ψάχνει το σουτ, αλλά βλέπετε πόσο καλή είναι η άμυνα της ΑΕΚ που του Άρη που διπλώνει πάνω του, αλλά ο Χατζής βρίσκει τη λύση. Ανάσα ήταν αυτή για την ΑΕΚ, 25-10, με τον Νίκο Χατζή να ευστοχεί για 3, παρά την πίεση του Νέλσον που είναι πολύ ψηλός, ψηλότερος από τον ίδιο. Καβέλ με τον Νέλσον, ο Μάρσαλ που το έχει πάρει πάνω του στις τελευταίες επιθέσεις με τον Παπα-Νικολάου προσποιείται ωραία. Θέλει να τελειώσει μόνος του τη φάση, ο Μπράιντ ρίχνει ένα σκαμπίλι στην μπάλα.
Ευθυνδιασμός για την ΑΕΚ με τον Ταπούτο να κρεμιέται από τη Στεφάνη. 25-12, ανάσα για την ΑΕΚ αυτή, 5 συνεχόμενοι πόντοι και δείχνει ότι είναι ακόμα ζωντανή στο παιχνίδι. Time out. Και μένουμε εδώ στο Αλεξάνδριο, ενώ θέλουμε 3,9 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Η ΑΕΚ που έδειξε γύρω δοξάκι να ξυπνάει λίγο τώρα στις τελευταίες φάσεις. Εντάξει, ήταν λογική η αντίδρασή της. Κάποια στιγμή με ένα-δυο λάθη ή δυο χαμένα σουτ του Άρη θα είχαμε τέτοια κατάληξη. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Άρης μπήκε πάρα πολύ σοβαρά στο παιχνίδι και εκτιμένει ταχύτητα, θα έλεγα, από τις τελευταίες του νίκες. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που μπορούμε να δικαιολογήσουμε και ήττες μεγάλες, γιατί είπαμε είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα που φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Και εκείνο που είναι αρνητικό πάντως είναι ότι δεν μας δείχνει τη μαχητικότητα που είχε δείξει σε τα προηγούμενα παιχνίδια. Θα περιμέναμε. Ίσως να αυτό που λένε όλοι ο νόμος του Αλεξανδρίου, αλλά δεν το πιστεύω, γιατί είναι μια ομάδα που έχει έμπειρους παίκτες και μπορούν να γυρίσουν ένα παιχνίδι. Άρα δεν νομίζω ότι έχει κρυθεί κάτι από τώρα. Αυτός είναι ο Ανδρέα Ματζόν, δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του για την επίθεση 3,9 δευτερολέπτων. Ο Γιώργος Τότσικας είναι εκεί, είναι μεταξύ των παίκτων του Άρη που ακούνε τις οδηγίες. Δεν ξέρω αν έβγαλε σύστημα για σένα, Γιώργο. Ακόμα δίνει οδηγίες ο Ματζόν. Η μπάλα θα βγει απ' έξω από το Ζαλτάρι σε πρώτη φάση από ό,τι βλέπουμε. Θα παίξει ως τριάρι ο Κλάρκ και ίσως είναι αυτός τελικά που θα πάρει τελική επίθεση, γιατί ήταν σε εξέλιξη οι οδηγίες του Ανδρέα Ματζόν. Ήταν χαρακτηριστικό το πλάνο από το σκηνοθέτη μας τον Γιάννη Τατσόπουλο. Δημήτρη Χρυσάνθης, πώς θα παίξει άμυνα η ΑΕΚ γρήγορα? Έχει ένα φάουλ να δώσει η ΑΕΚ και θα το κάνει σε αυτά τα 3,9 δευτερόλεπτα χωρίς να πάει ο Άρης στις βολές. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας Πλευαράκης ζήτησε να μην δεχτεί η άμυνα της ΑΕΚ backdoor pass από τον Άρη. Έχει μπει και ο Κίκερμπιλ μέσα. Γρήγορα ο Κλάρκ βάζει την μπάλα στο παρκέ, 2 δευτερόλεπτα, παίρνει το φάουλ, όπως ακριβώς είχε πει ο Κώστας Βλεβαράκης, από τον Βασιλόπουλο που έχει μπει και αυτός μέσα. Και έτσι η επίθεση 1,8 δευτερολέπτων πλέον για τον Άρη. Ίσα ίσα θα προλάβει για ένα σουτ όποιος πάρει την μπάλα. Ο Τσαλδάρης είναι στην επαναφορά. Ο Νέλσον ντριμπλάρει, τελειώνει τη φάση με καλάθι, μετράει. 27-12, χαμόγελα ειρωνικά από το Πλευαράκι, δεν θα ήθελε και όπως δεν ήθελε να δει την μπάλα να μπαίνει μέσα. Βλέπετε, έχει φύγει η μπάλα από τα χέρια του Αμερικανού πριν μηδενιστεί το χρονόμετρο, έτσι μετράει το καλάθι. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρει ένα ροζ φύλλο αγώνα, έχει πάρει μια νίκη έτσι στο μάτς με τον Πανιόνιο. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στο Αλεξάνδριο, 27-12 Άρης ΑΕΚ μετά την πρώτη περίοδο, και να πάμε μια σύντομη βόλτα από τους δύο πάγκους να δούμε τις τελευταίες οδηγίες των δύο προπονητών για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Δημήτρη Χρυσάνθης. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα διαφοροποιήσει την άμυνά της, θα παίξει μια άμυνα ζώνης match-up, δεν θα είναι ακριβώς καθαρή ζώνη, θα έχει προσαρμογές με τον Κυριακόπουλο, όπως βλέπουμε, να πιέζει τον αντίπαλο playmaker. Από εκεί και πέρα στην επίθεση ο Κώστας Πλευαράκης ζήτησε μπάλα-μπάλα, όπως λέει και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Επίθεση με την επίθεση να κοιτάζει το παιχνίδι ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα σχεδίασε και ένα σύστημα για να αξιοποιηθεί και ο Μίκαελ Άντερσεν που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργος Τότσικας. Στο παιχνίδι πέρασε ο Νίκος Ομπάρλος και ο Καβέλ. Οι εντολές του Ανδρέα Ματσόν είναι να παίξουν κοντά στο καλάθι όσον αφορά την επίθεση, και ζήτησε ακόμη περισσότερη άμυνα, πιο δυνατή, για να μείνει αυτή η διαφορά. Και να συμπληρώσω εδώ ότι και πριν το παιχνίδι έλεγε ο Ανδρέα Ματσόν ότι θέλει μια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο για να μπορέσει να δώσει χρόνο συμμετοχής στα νεαρά παιδιά που έχει η ομάδα. Να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Άρης. Ο Παπα-Νικολάου τώρα με τον Μάσταλ θέλει να τον κατεβάσει χαμηλά εκεί που υπερτερεί. Ωραία η πάσα για τον Άντερσεν, κρεμιέται από τη Στεφάνη του Άρη. Εντυπωσιακή η φάση για την ΑΕΚ, 27-14, με τον Παπα-Νικολάου με μάτια στην πλάτη να βλέπει τον Άντερσεν, και ο Δανός δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει την μπάλα. Βλέπουμε και την ζώνη της ΑΕΚ. Ναι, Δημήτρη. Να αποστάρει και να πασάρει στον ελεύθερο Άντερσεν. Είναι ένας τρόπος κλειδί, ας με επιτραπεί η έκφραση, του επιθετικού παιχνιδιού της ΑΕΚ. Δηλαδή είναι ένα από τα plays που χρησιμοποιεί κατά κόρον η ΑΕΚ, και ο περιορισμός από την πλευρά του Άρη αυτού του παιχνιδιού είναι, μάλλον είναι, δείχνει γιατί ο Άρης έχει φτάσει τη διαφορά στους 15 πόντους υπέρ του μέχρι στιγμή. Ο Χατζής, δύσκολη προσπάθεια, ενώ πριν σκόραρε ο Αγυρόπουλος, που παίρνει και το φάουλ τώρα από τον Κυριακόπουλο.
29-14 ο Άρης διατηρεί τη διαφορά στους 15 πόντους και δεν αφήνει την ΑΕΚ να πλησιάσει. Εδώ ξανά πώς έκανε το φάουλο ο Κυριακόπουλος για να σταματήσει τον εφνιδιασμό του Άρη. Ο Καβέλ για τον Μπάρλο που συγκρατεί την μπάλα, αν μπει θα μετρήσει, όχι. Να ο Χρήστος Μαστραφτής, ο οποίος υποδεικνύει την παράβαση, δύο βολές για τον Νίκο Μπάρλο. Και το φάουλ είναι του Άντερσεν. Ξανά πως ο Άντερσεν πήγε με το σώμα πάνω στον Μπάρλο, ο οποίος έχει την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά με την τρίτη εύστοχη βολή του Άρη, 3-3 και 100% για τον Άρη, 3-6 η ΑΕΚ με 0-2 από τον Μανκολάου. Ο Άρης είναι εξαιρετικός στα σουτ 2 πόντων, 9-12, 75%, ενώ έχει και 3-5 τρίποντα, 60%. Αντίθετα η ΑΕΚ έχει 4-11, 36% και 1-5 τρίποντα, 20%. Ο Χατζής για τον Κίκερμπιλ. Αυτός τον Άντερσεν με τον Αγαδάκο. Γυρίζει ωραία, ο Άντερσεν έχει σημειώνει ακόμη ένα καλάθι, 30-16. Ο Αγαδάκος στις τελευταίες φάσεις, Γιώργο Δοξάκη, οι σέντερ των δύο ομάδων έχουν πάρει πάνω τους που φαίνεται τις φάσεις. Ναι, βέβαια εδώ πέρα έχουμε ένα χαμηλό σχήμα για τον Άρη, είναι πιο κινητικό και στη ζώνη ματσά που προσπαθεί να παίξει η ΑΕΚ, όταν βγαίνει ο Άντερσεν είναι πολύ εύκολο να τον περάσουν ή να πάρουν φάουλ από αυτό. Ο Αργυρόπουλος, ο Μπάρλος μόνος του για τρεις. Με λίγη περιπέτεια η μπάλα καταλήγει στο καλάθι, 33-16 με το τρίποδο του Μπάρλου και διαφορά στους 17 πόντους όσο πάει και μεγαλώνει. Ο Παπα-Νικολάου με τον Μάρσαλ θέλει να γυρίσει, βγάζει την μπάλα έξω, ο Κυριακόπουλος δεν διστάζει για τρεις και επιτυγχάνει, 33-19. Να μια λύση από την περιφέρεια για την ΑΕΚ, ενώ είναι έτοιμος και ο Παπα-Νικολάου πιτσιρικάς για τον Άρη να μπει. Αργυρόπουλος τρυπάει τη ζώνη της ΑΕΚ και αφήνει έξω στον Καβέλ. Αστοχή ο Σλοβάκος και ευκαιρία για εφνιδιασμό στην ΑΕΚ με τον Χατζή, αλλά έχουν επιστρέψει ήδη τρεις παίκτες του Άρη, δεν περνάει εφνιδιασμός. Ο Χατζής με τον Αγαδάκο για τον Κίκερμπιλ, προσποιείται αυτός ο Παπα-Νικολάου και πάλι για τον Χατζή. Έχει ξεμείνει πάνω του ο Αγαδάκος, θα θέλει να τον περάσει λογικά με τρίπλα ο Νίκος Χατζής, καθώς είναι πολύ ψηλότερος. Ο Άντερσεν με πρόσωπο στο καλάθι, αυτή τη φορά δεν επιτυγχάνει. Παρά το γεγονός ότι είχε ελευθερωθεί, ήταν πάνω του ο Μάρσαλ, τον παρακολουθούσε διακριτικά. Ο Μάρσαλ θέλει να τελειώσει τη φάση, 35-19 για τον Άρη, που δείχνει ότι ακόμη και αν έχει ένα-δύο νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι, διατηρεί τη διαφορά, διατηρεί το προβάδισμα, καθώς η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου συνεπής επιθετικά. Χωρίς να το πολύ σκεφτεί ο Κίκερμπιλ, αλλά είδα την κατάληξη της φάσης με τον Αγαδάκο να μαζεύει το rebound και τον Αργυρόπουλο να οργανώνει τη νέα επίθεση για τον Άρη. Ζητώντας ψυχραιμία και όπως φαίνεται και από την κίνηση του Ματζό να γυρίσει μπάλα στην επίθεση της ομάδας. Ο Μάρσαλ με τον Παπα-Νικολάου 4 δευτερόλεπτα σηκώνεται από μακριά, αλλά αυτή τη φορά η προσπάθειά του δεν είναι καλή. Ο Μάρσαλ, ο οποίος θα αφήσει κιόλας τη θέση του στον Παπα-Νικολάου, και πολλά τα χειροκροτήματα για τον νεαρό Άσο, ενώ έχουμε time out. Ξανά στο Αλεξάνδριο, μόλις τελείωσε τις οδηγίες του Ανδρέα Ματζών, πάμε στον Γιώργο Δότσικα. Συνεχίζουμε την άμυνα man to man, είπε ο Ανδρέα Ματζών. Στην επίθεση γυρίζουμε την μπάλα και είπε χαρακτηριστικά σε ένα κομμάτι όσον αφορά την άμυνα, αν βάλει καλάθι ο Άντερσεν δεν είναι πρόβλημα για μας. Προφανώς θα δώσει μεγαλύτερη πίεση στους υπόλοιπους παίχτες και όχι στον Άντερσεν. Ήταν η χαρακτηριστική πρόταση του Ανδρέα Ματζών. Πάντως ο Άρης πιέζει ψηλά με τον Καβέλ να κάνει δύσκολη τη ζωή του Κυριακόπουλου. Έχει περάσει και ο Βασιλόπουλος μέσα. Δημήτρη Χρυσάνθης
πίεση στην άμυνα ζήτησε και ο Κώστας Πλευαράκης. Αλλάζει η άμυνα ζώνης ματσά που δεν έφερε αποτελέσματα. Η ΑΕΚ θα παίξει man-to-man πια με μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα και κλείσιμο, μεγαλύτερο κλείσιμο των διαδρόμων μέσα στη ρακέτα. Για τον Άρη Γιώργο Δοξάκη πέρασε και ο Βανικολάου, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, έτσι. Ναι, νομίζω είναι ένα ελπιδοφόρο παιδί από τα Γρεβενά, από Πρωτεία Γρεβενών, 90 γεννηθής. Ελπίζω να έχει αρκετή συμμετοχή και να μπορέσει να παίξει και να αποδώσει τα αναμενόμενα ό,τι περιμένει ο κόσμος του Άρη. Αργυρόπουλος φτάνει μέχρι μέσα, αλλά χωρίς επιτυχία. Κυριακόπουλος θέλει να τρέξει την ομάδα. Χατζής σταματάει έξω από την 6-25 και παίρνει πολύ έξυπνα το φάουλ. Η εμπειρία μίλησε σε αυτή τη φάση. Έκανε την προσποίηση, τσίπησε ο Παπα-Νικολάου. Έχασε την ισορροπία του. Βλέπετε ξανά πώς. Είναι φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες των φίλων του Άρη. Έξυπνη ενέργεια από τον Νίκο Χατζή. Που χρόνια τώρα βγάζει το ψωμί του με αυτές τις φάσεις. Ναι, νομίζω ότι είναι η μοναδική, θα έλεγα, απειλή αυτή τη στιγμή από την πέταρα του Άρη. Γι' αυτό και ο coach Ματσόν στρέφει την προσοχή περισσότερο σε αυτό παρά στους υπόλοιπους παίκτες. Και ο Σέγκουλιτς και ο Κλάρκ είναι έτοιμοι να περάσουν από πλευρά Σάρι στο παιχνίδι, ενώ δίνει λύσεις ο Χατζής από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Χατζής που έχει φτάσει στους 5 πόντους, ενώ έχει και 2 rebound. Τρεις στις τρεις από τον Νίκο Χατζή, αλλαγές τώρα για τον Άρη. Ο Χατζής που μετά τον Νέμεθ είναι ο πιο εύστοχος παίκτης της ΑΕΚ από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Αγαδάκος και Αργυρόπουλος στον πάγκο. Μέσα ο Σέγκουλιτς και ο Κλάρκ. Ο Γκαβέλ μπορεί να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας και αυτό κάνει ο Σλοβάκος. Ο Κλάρκ τώρα με τον Βασιλόπουλο να τον πιέζει. Ο Κυριακόπουλος κυνηγάει τον Γκαβέλ. Βγαίνει για screen και σηκώνεται ο Κλάρκ μετά την βοήθεια από τον Σέγκουλιτς. Αλλά αυτή η προσπάθεια δεν είναι καλή για τους παίκτες του Άρη. Ο Χατζής. Ο Ματζόν έχει βάλει πάνω τον Παπα-Νικολάου. Είναι αυτό που είπες πριν, Γιώργο Δοξάκη, ότι είδε ότι ουσιαστικά η απειλή έρχεται από τον Νίκο Χατζή, έστω και αν η επιλογή του εδώ δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά, με το χαμηλό σχήμα η ΑΕΚ πιέζει αρκετά τον Άρη. Θα έλεγα προσπαθεί να τον πάει σε άστοχα σουτ, σε λάθη. Θα δούμε αν βγει το κόουτς Φλεβαράκη. 35-22, 4-21 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ο Κλάρκ με τον Βασιλόπουλο κολλημένο πάνω του. Για τον Μπάρλο με τον Κίκερπιλ προσπαθεί να παίξει άμυνο ο Χατζής, δεν τα καταφέρνει, έξω η μπάλα και πάλι στον Μπάρλο. 4 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Με ωραία κίνηση ελευθερώνει τον Μπάρλο, αλλά δεν ευστοχεί. Ο Καβέλ όμως πηγαίνει πολύ δυνατά στο rebound και παίρνει το φάουλ από τον Κίκερπιλ. Τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ, δεν έχει δικαίωμα ακόμη για πολλές ο Άρης. Βλέπετε πως εδώ ο Εστονός ανόητα. Στον Κυριακόπουλο χρεώθηκε. Λίγο κολεγιακό μπάσκετ θυμίζει εδώ ο Φλεβαράκης με τρεις αλλαγές. Ο Νέμεθ ξανά μέσα και πιέζει τον Παπα-Νικολάου. Ο Κλάρκ με τον Τόμψον. Και ο Μπράιαντ μέσα. Ξεφεύγει ο Κλάρκ. Παίζει ένας-ένας με τον Άντερσεν έξω. Διστάζει όμως ο Μπάρλος. Ο Κλάρκ 5 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Από πολύ μακριά από τα 8 μέτρα. Κίκι Κλάρκ 38-22. Κάνει αυτό που ξέρει καλά. Δεν χρειάζεται παρά μόνο λίγα εκατοστά για να τιμωρήσει από τόσο μακριά την άμυνα της ΑΕΚ. 38-22 και το ρεσιτάλ για τον Άρη συνεχίζεται. 67% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα. Και διαφορά στους 16. Ο Μπράιαν με τον Νέμεθ τώρα. Πιέζεται από τον Γκαβέλ. Ο Σλοβάκος αμέσως σήκωσε το χέρι. Έστω και αν διαμαρτύρεται τώρα όπως είδαμε. Ο Νέμεθ επαναφέρει για τον Τόμψον. Βγαίνει από τα σκρίν ο Νέμεθ και πάλι.
Πετάει την μπάλα ο Άντερσεν και πηγαίνει χαμηλά τον Σεκουλίτς. Μόνος του ο Βασιλόπουλος διστάζει. Μπαίνει προς τα μέσα και θέλει να τελειώσει τη φάση από κοντά. Ο Μπράιαντ σηκώνεται μόνος του εκεί 38-24 στους 14 η ΑΕΚ, η οποία έχει ανανεώσει κάποιες επιθέσεις της. Έχει πάρει 15 rebound, τα 6 είναι επιθετικά. Αντίθετα ο Άρης έχει 14, 12 αμυντικά και 2 επιθετικά. Ο Τσαλδάρης στη θέση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος τα ακούει από τον Ματζόν. Γιώργο Τότσικα δεν είναι ικανοποιημένος ο Ιταλός, έτσι. Είναι φανερό ότι κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον νεαρό Παπα-Νικολάου, περίμενε περισσότερα και κυρίως στο ψυχολογικό τομέα αυτό του είπε, γιατί δεν μπήκε στο παιχνίδι. Ο Καβέλα από τη γραμμή 39-24. Εδώ ο Φλεβαράκης, ο οποίος ξέρει ότι όσο περισσότερο μείνει η ομάδα στο παιχνίδι, τόσο καλύτερα θα είναι για την ίδια. Άλλωστε αυτό που λέγαμε, ότι μάζεψε την ομάδα τελευταία στιγμή και την κατάφερε να την κάνει ανταγωνιστική. Δεν έχει καταφέρει βέβαια να βελτιώσει τα νεκρά διαστήματα που παρουσιάζει η ΑΕΚ, αλλά αυτό είναι απόλυτα λογικό για μια ομάδα που δεν έδωσε καν φιλικά προετοιμασίας. Ο Άντερσεν, ο Κλάρκ κλέβει και πάλι ο Άντερσεν για τον Τόμσον. Η μπάλα για την ΑΕΚ με 5 δευτερόλεπτα να μένουν στο χρονόμετρο. Διαμαρτύρεται το Ματζόν. Έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ για μια οργανωμένη επίθεση. Βασιλόπουλος περνάει και πάλι προς τα μέσα. Έξω για τον Νέμεθ που χωρίς να πιάσει την μπάλα, χωρίς να κάνει τρίπλα. Σουτάρει κατευθείαν, αλλά η μπάλα χτυπάει τώρα στα πόδια του Ούγκρου. Μετά το επιθετικό rebound πανηγυρίζει ο Ματζόν σε κάθε αμυντική προσπάθεια. Αυτό είναι και το δόγμα της ομάδας του Άρη, έτσι. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Πραγματικά, αυτό δίνει όθηση στους παίκτες και στους φιλάθλους. Η αποτυχία του αντιπάλου για να συνεχίσουν σε μια επιτυχία δικιά τους. Γκαβέλ. Ο Τσαλδάρης προσπαθεί να βγει από τα screen και τα καταφέρνει, ελευθερώνεται για λίγο, αλλά ο Νέμεθ είναι και πάλι πάνω του. Θέλει να τον αποστάρει, να γυρίσει χαμηλά, εκεί έχει πλεονέκτημα λόγω του αριστερού του χεριού. Ο ίδιος μαζεύει το rebound ανάμεσα σε ψηλά κορμιά και παίρνει το foul. Το 13 ο Μπράιαν, δύο πολλές για τον Τσαλδάρη, ο οποίος τρύπωσε εκεί ανάμεσα στους ψηλούς και πήρε και το rebound. Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για 3 δευτερόλεπτα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν. Ούτως ή άλλως, αφού ο ίδιος πήρε το rebound, δεν και εγώ αυτή την αίσθηση. Ο Τσαλδάρης, ο οποίος έχει 8 πόντους και είναι πίσω από τον Μάρσαλ, ο οποίος έχει 9 τώρα και ο Τσαλδάρης. Αυτοί οι δύο οδηγούν επιθετικά τον Άρη, 6 έχει ο Σέκουλιτς και 4 ο Μπάρλος. Αντίθετα για την ΑΕΚ, 6 πόντους έχει ο Χατζής, 6 έχει και ο Ταπούτος, 4 ο Άντερσεν. 42-24 διαφορά στους 18. Ο Δανός πηγαίνει χαμηλά τον Σέκουλιτς. Ο Μπράιντ ακόμη είναι επιθετικό rebound και φάουλ από τον Μπάρλο. Η ΑΕΚ παίζει με ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς, γι' αυτό και έχει τέτοια υπεροπλία και στα rebound. Απλώς πρέπει να προσπαθήσουν λίγο καλύτερη συνεργασία οι ψηλοί τους. Και έλεγα, ναι, οι περιφερειακοί να περάσουν λίγο καλύτερες πάσεις μέσα. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι στο παιχνίδι λόγω των 7 επιθετικών rebound, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι στο παιχνίδι όταν βρίσκεται 18 πόντους πίσω. Ναι, το παιχνίδι δεν μπορεί να πει γιατί δεν έχουν τα καλά ποσοστά της ευστοχίας. Για να πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Δημήτρη. Αυτό το ψηλό σχήμα που είπε και ο Γιώργος προηγουμένως ξεκίνησε πειραματικά όταν έβαλε ο Κώστας Λεβαράκης τον Μπράιαν να παίξει μαζί με τον Άντερσεν μέσα. Είπε στο συνεργάτη του τον Δημήτρη Πρίφτη ότι θα του αφήσω για κανένα δύο λεπτά να παίξουν. Φαίνεται όμως ότι έχει μείνει αρκετά ικανοποιημένος από την παρουσία του, κυρίως στον τομέα των επιθετικών rebound όπως είπατε. Και εσείς γι' αυτό παραμένουν και οι δύο στο παιχνίδι, παρότι στην άμυνα υπάρχει πρόβλημα. Ο Μπάρλος στον πάγκο και ο Νέλσον μέσα. Ενώ η ΑΚ βλέπετε πόσο ψηλά πιέζει από την επαναφορά κιόλας. Αλλά εύκολα περνάει ο Άρης και ο Κλάρκ θα οργανώσει την επίθεση δείχνοντας το σύστημα. Καβέλ για τον Σέκουλιτς. Ο Τσαλδάρης με τον Νέμεθ, ωραία για τον Σέκουλιτς. Κλείνεται αυτός, ο Νέλσον προσποιείται βήματα.
Αμερικανός δείχνει ότι πολλές φορές η στατιστική δεν κάνει λάθος. Είναι ο παίκτης του Άρη με τα περισσότερα λάθη. Γενικά στο πρωτάθλημα. Ο Βασιλόπουλος για τον Νέμεθ. Ζητάει ο Μπράιαν, αλλά κλέβει ο Τσαλδάρης. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Ο Νέλσον θέλει να τελειώσει τη φάση. Ο Σέκουλιτς με το αριστερό goal foul. 44-26. Με τους ψηλούς του Άρη να κάνουν ό,τι θέλουν. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει με ψηλό σχήμα, μπορεί αυτό να τους βγαίνει λίγο επιθετικά, αλλά αμυντικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι και το γεγονός ότι ο Ούγκρος, ο Νέμεθ, που βλέπετε εδώ να πηγαίνει στον πάγκο, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λόγω των στομαχικών διαταραχών, οι οποίες τον ταλαιπώρησαν από το πρωί. Δεν μπορεί να δώσει αυτά που θέλει ο Φλεβαράκης. Αλλαγές και πάλι για την ΑΕΚ, και ο Ταπούτος μέσα και ο Παπα-Νικολάου. Έξω ο Άντερσεν, έξω και ο Νέμεθ. Χαμηλώνει το σχήμα τώρα ο Κώστας Φλεβαράκης. Ο Σέκουλιτς θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. 45-26, διαφορά στους 19 στη μεγαλύτερη στιγμή. Ο Τόμψον οργανώνει, ενώ έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τόμψον περνάει ωραία, η πάσα για τον Μπράιαντ, εξαιρετικό pick and roll από τους παίκτες της ΑΕΚ, συνεργασία ψηλού κοντού. Ίσως η πρώτη φορά που δούλεψε τόσο καλά στο παιχνίδι. Ο Βασιλόπουλος πιέζει τον Κλάρκ. Και πάλι ο Αμερικανός προσπαθεί να βγει από τα σκρίνα ο Γκαβέλ. Για τον Νέλσον, πρόσωπο στο καλάθιμα, αντίπαλο τον Ταπούτο, θέλει να τον πάει χαμηλά, που υπερτερεί. Ο Σέκουλιτς πατώντας τη γραμμή. Ο Τόμψον πηγαίνει στο rebound, θα μείνει χρόνος και για τον Άρη. Περίπου 2 δευτερόλεπτα, αν εξαντλήσει όλο τον χρόνο η ΑΕΚ. 45-28 και τελευταία επίθεση του ημιχρόνου λογικά για την ΑΕΚ. Βγαίνει ο Μπράιαν να δώσει το screen. Ο Τόμψον φεύγει μπάλα από τα χέρια του, ψηλά από Παπα-Νικολάου. Ο Νέλσον πετάει την μπάλα από μακριά. Αλλά δεν τελείωσε. Έχει ακόμη 0,3 δευτερόλεπτα. Η επίθεση είναι για τον Άρη. Καθώς τελείωσε ο χρόνος επίθεσης της ΑΕΚ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ούτως ή άλλως είχε καταλήξει μπάλα στα χέρια του Νέλσον. Οπότε δεν χρειαζόταν καν να ακουστεί η εικόνα της γραμματείας. 3-10 του δευτερολέπτου λοιπόν για τον Άρη. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε τόσο λίγο χρόνο. Δεν πετάει καν την μπάλα ο Κλάρκ. Πρώτο ημίχρονο τελειώνει λοιπόν. Άρης ΑΕΚ 45-28. Με τον Τσαλδάρη και τον Μάρσαλ να κάνουν όλη τη δουλειά επιθετικά και τον Σέκουλιτς. Έχουν από 9 πόντους αυτοί οι τρεις παίκτες. Ενώ αντίθετα η ΑΕΚ προσπάθησε με Χατζή και Ταπούτο και τον Μπράιαν να κατεβάσει την μπάλα και χαμηλά μέσα στη ρακέτα. Δεν της βγήκε τόσο καλά. 45-28 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ένα τελευταίο σχόλιο Γιώργο Δοξάκη πριν κάνουμε τη διακοπή μας. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε από την αρχή, ο Άρης μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα μέσα, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Οι αριθμοί λένε πραγματικά σήμερα την αλήθεια. Η ΑΕΚ ήταν, θα έλεγα, λίγο φοβισμένη, λίγο άστοχη, μέχρι πάρα πολύ άστοχη. Δεν μπήκε μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο να μπει. Μάλιστα, να κάνουμε την πάσα, ενώ βλέπετε την στατιστική εικόνα του παιχνιδιού, να κάνουμε την πάσα και σε λίγο και πάλι πίσω. Στο παιχνίδι που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από την τηλεόραση, στο Αντένα, στο πρωτόγνωρο αυτό, 2 η ώρα, για να έρθουν και οι οικογένειες στο γήπεδο όπως πρέπει στο μπάσκετ. Για τον Άρη πεντάδα είναι Κλάρκ, Μάρσαλ, Τσαλδάρης, Νέλσον και Σέκουλιτς, ενώ έχουμε την γνωστή διακοπή, καθώς έχουμε πάλι χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργο Δοξάκη, μια εκτίμηση για το δεύτερο μέρος. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ με τον Δορκοφίκη. Πιστεύω να βελτιώσει λίγο την εικόνα της. Αν δεν μπορέσει να έχει καλύτερα ποσοστά και καλύτερη απόδοση στην άμυνα, νομίζω ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα καλό τέλος. Μπορεί να ανοίξει πολύ η διαφορά. Ο Χατζής για τρεις. Ήταν ελεύθερο το σούτ και ευκαιρία αυτή για την ΑΕΚ, την οποία σπατάλησε ο Νίκος Χατζής. Ο Κλάρκ τώρα θα οργανώσει την επίθεση για τον Άρη με τον Τόμψον πάνω του.
Νέλσον, πηγαίνει ο Δροκοφίκης κοντά του. Ο Μάρσαλ με το Χατζή έχει πλεονέκτημα Αμερικανός να το κατεβάσει χαμηλά και αυτό προσπαθεί να κάνει. Ο Νέλσον πολύ μακριά για τρεις. Ριμπάντα από τον Τόμψον στα χέρια του η μπάλα και προσπαθεί να τρέξει. Αλλά βλέπει μπροστά του τον Νέλσον που είναι πολύ ψηλότερος και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Ο Παπα-Νικολάου με τον Τσαλντάρη. Μισμάτς εκεί το οποίο εκμεταλλεύεται ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου και φτάνει με την εμπειρία του περισσότερο στο καλάθι. 45-30 η ΑΕΚ μειώνει στους 15. Ο Σέκουλιτς παίρνει το σκρίνο Τσαλντάρης από τον Έλσον. Αμερικανός τελικά έχει την μπάλα. Τώρα πηγαίνει αυτή στον Τσαλντάρη για τον Κλάρκ. Κολλημένος πάνω του Τόμψον. Περνάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Σέκουλιτς πήγε ψηλά αλλά έχασε. Και αυτός με τη σειρά του το σούτ του Παπα-Νικολάου. Υπό την πίεση του Μάρσαλ βγάζει έξω τον Δροκοφίκη. Οργανωμένη επίθεση πλέον για την ΑΕΚ, καθώς δεν κατάφερε να βγάλει τον εμβιασμό που ήθελε. Ο Τόμψον. Ωραία η πάσα για τον Μπράιαντ. Έξω στον Δροκοφίκη. Μόνος το Χατζής για τρεις. Πέναλτι ήταν αυτό, αλλά χαμένο και πάλι από τον Νίκο Χατζή. Ωραία γύρισε την μπάλα η ΑΕΚ, αλλά ο Χατζής σπατάλησε ακόμη μια ευκαιρία. Ο Κλάρκ για τον Σέκουλιτς. Φάουλ από τον Χατζή. Προκειμένου να μην δώσει την ευκαιρία στον βλέποντα Σέκουλιτς να σηκωθεί από εκείνο το σημείο στο οποίο είχε πλεονέκτημα. Λογικά ήταν χαμηλά το φάουλ, δεν θα έχει δικαίωμα για βολές ο Σέκουλιτς. Βλέπετε πόσο ωραία πέρασε την μπάλα ο Κλάρκ στον Σέκουλιτς. Στη συνέχεια έγινε το φάουλ στον Σέκουλιτς. Τσαλντάρης για τον Σέκουλιτς ξανά. Αυτή τη φορά παίρνει τους δύο πόντους ο Άρης από τον Μαυροβούνιο 47-30. Και γίνεται ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Έχει 11 ο Σεγουλίτς. Χατζής, το Δημήτρη του Τσαλντάρη, ο Δορκοφίκης με τον Νέλσον. Ο Μανικολάου με τον Μάρσαλ κολλημένο πάνω του. Γυρίζει, παίρνει το φάουλ, όχι όμως και το καλάθι. 47-30, η ΑΕΚ και ο Ροδοξάκη περνάει την μπάλα στον Μανικολάου. Ήρθε η ώρα να μιλήσει η εμπειρία. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που το έπαιξαν και στο δεύτερο δεκάλεπτο με επιτυχία. Εκεί όμως ήταν ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου δημιουργικός και πέρασε τις assist μέσα. Εδώ πέρα γίνεται πιο εκτελεστικός και βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Σίγουρα το έχουμε πει από την αρχή, η εμπειρία και του Χατζή και του Παπα-Νικολάου και του Δορκοφίκη είναι καταλυτική στην πορεία της ΑΕΚ. Θα δείξει συνέχεια. Ο Παπα-Νικολάου στην πρώτη του εύστοχη βολή στο μάτς είχε δύο χαμένες στην αρχή του παιχνιδιού. Μία στις 3 και 2 στις 4 τώρα, αυτά είναι το ποσοστό του, το 50% στις βολές. Διόλου κολακευτικό, το 50% σε ελεύθερες βολές. 47-32 ο Νέλσον για τον Κλάρκ. Ζητάει ο Μάρσαλ καθώς έχει κοντά του τον Χατζή και έχει πλεονέκτημα. Ο Σέκουλιτς τελειώνει μόνος του τη φάση και αυτό μέσα, 49-32. Ο οποίος Σέκουλιτς να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό σήμερα. Πάμε στο Δημήτρη Χρυσάνθη. Ναι, Δημήτρη. Ο Σέκουλιτς είναι και ο μόνος παίκτης από αυτούς που βρίσκονται σήμερα στο Αλεξάνδριο που έχει παίξει και στις δύο ομάδες. Και στην ΑΕΚ, η οποία τον έφερε πρώτη στην Ελλάδα επί εποχής Φώτη Κατσικάρη, και βεβαίως φέτος τον Άρη. Επίθεση και πάλι για τον Άρη με τον Νέλσον. Να κάνει τις προσποιήσεις. Ο Σέκουλιτς ελεύθερος το σκέφτεται για μια στιγμή. Και ο Μπάρλος, όντως, όπως συμπληρώνει ο Γιώργος Τότσικας, έχει παίξει και στις δύο ομάδες. Ο Νέλσον παίρνει το φάουλ από τον Μπράιαν. Δεν κατάφερε να παίξει άμυνα ψηλά. Χτύπησε το χέρι του Αμερικανού και έκανε το τρίτο του φάουλ. Σιγά σιγά και όσο προχωράει το παιχνίδι, η ΑΕΚ αρχίζει να στερείται γελίσεων. Γιατί αν φορτωθούν με φάουλ και τα βασικά της στελέχη, τότε θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Φεβαράκη. Στο σίδερο η πρώτη βολή από τον Νέλσον, ο οποίος σήμερα δεν κάνει τόσο καλό παιχνίδι όσο μας είχε συνηθίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο λάθη του Άρη τα έχει κάνει αυτός. Αλλά ο Ματζόν θα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος με τα μόλις δύο λάθη. Μετά από σχεδόν 24 λεπτά αγώνα. Ο Δορκοφίκης για τον Παπα-Νικολάου. Για τον Μπράιαντ ζητάει την βοήθεια του Τόμψον. Περνάει μόνος ο Αμερικανός. Δύσκολη προσπάθεια, πολύ εκτός ισορροπίας. Ο Νέλσον θέλει να βγάλει εμβιασμό. Πάει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Εξαιρετικό coast to coast από τον Σπένσερ Νέλσον.
που σαν να μας άκουσε και να ήθελε να μας διαψεύσει. Πέρασε ανάμεσα σε δύο, δεν βρέθηκε κανένας να τον σταματήσει εκεί ψηλά. 52-32 για πρώτη φορά η διαφορά στους 20. Ο Τόμψον για τον Μπράιαν χάνει ακόμη μια φορά την μπάλα. Ο Κλάρκ με τον Σέκουλιτς και πάλι εφηδιασμός για τον Άρη. Παίζει άμυνα ωραία χαμηλά ο Τόμψον. Ο Κλάρκ. Αυτό τώρα τι είναι, ο Ματζόν έχει δουλέψει σε αυτό έτσι. Γιατί άλλες φορές θα τον μπουμπούναγε που λέμε. Ο Νέλσον έξω για τον Τσαλδάρη. 5 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Σηκώνεται έξω και πάλι στον Νέλσον για 3 αυτός. Ο Μπράιαν κατεβάζει το rebound. Παρακινδυνευμένα στον Τόμψον. Κρατάει πάντα ο Αμερικανός για τον Δορκοφίκη. Ζητάει την μπάλα χαμηλά. Ο Μπράιαν δεν καταφέρνει να την περάσει. Και έτσι ο Τόμψον οργανώνει την επίθεση για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. 4. Παπα-Νικολάου, υπάρχει φάουλ πριν την εκδήλωση επίθεση στα 3 δευτερόλεπτα. Φάουλ έγινε από τον Μάρσαλ. Και time out. Απόλυτα μπασκετικό γήπεδο το Αλεξάνδριο, με τους φίλους του Άρη να δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα και να σπρώχνουν τους παίκτες, όπως φαίνεται, στην κατάκτηση ακόμη μιας νίκης. Εδώ θα ισχύσει ο νόμος του Αλεξανδρίου, όπως όλα δείχνουν. Θα δούμε. Μένουν ακόμη 14,5 λεπτά για να το μάθουμε. Πάμε στο Γιώργο Τσικά. Γιώργο. Να μείνουμε σε αυτό που είπες για την ατμόσφαιρα και να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έγιναν συστάσεις προς τον κόσμο από τα μεγάφωνα του γηπέδου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να προστατέψουν την ομάδα. Να θυμίσουμε ότι ο Άρης έχει τρεις έγγραφες επιπλήξεις, στις 5 θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική, και αυτό είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους του Άρη. Και να συμπληρώσουμε ότι ανάμεσα στους φιλάθλους του Άρη είναι και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Λάμπρος Κόρτας, ο οποίος δεν πήγε στη θέση των επισήμων, αλλά πάνω ψηλά στο πέταλο των οργανωμένων. Μάλιστα. Κόβει ο Μπράιαντ, ενώ διαμαρτύρονται οι φίλοι του Άρη. Τους χρειαστεί να δούμε και πάλι τη φάση. Να πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Χρυσάνθη. Ο Κώστας Λεβαράκης σχεδίασε την προηγούμενη. Από τους ψηλούς του να συνεργάζονται καλύτερα στο επιθετικό κομμάτι. Μόνο για την επίθεση ήταν οι οδηγίες, για την άμυνα δεν μίλησε καθόλου. Το 52-32 περιμένει, παραμένει 4-37 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εδώ είδατε πως έκανε φάουλ ο Σέκουλιτς και ξανά η προηγούμενη φάση. Έχω την εντύπωση ότι ίσως και να ήταν στην κάθοδο. Παπα-Νικολάου για 3. Το rebound από τον Σέκουλιτς. Ο Κλάρκ τώρα αργά-αργά. Ο Νέλσον και πάλι για τον Αμερικανό. Παίρνει και το screen από τον Σέκουλιτς. Εκεί συνήθως δεν έχει πρόβλημα και αυτό κάνει και τώρα. 22, η πόντη της διαφοράς, 54-32 και ο Κλάρκ τους 8 με 3 στα 6 εντός παιδιάς. Αλλαγές ετοιμάζει ο Φλεβαράκης, προσπαθούν να περισσώσει ό,τι μπορεί. Ο Τόμψον για τον Μπράιαν, τον Δορκοφίκης για 3, δεν προλαβαίνει. Δεν μετράει το καλάθι που μόλις είδατε, καθώς είχε τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Βλέπετε πως έχει μηδενιστεί το χρονόμετρο πριν φύγει η μπάλα από τα χέρια του Περικλή Γοργοφύγη. Βασιλόπουλος και Ταπούτος, δύο αλλαγές στην πεντάδα της ΑΕΚ. Κλάρκ, υπό την πίεση του Βασιλόπουλου τώρα. Μάρσαλ. Ο Τσαλδάρης πιο ψηλός από τον Τόμψον. Ο Νέλσον. Ο Μάρσαλ για 3. 57-32. Η διαφορά αρχίζει και ξεφεύγει για τα καλά. Τους 25 πόντους. Άρης ΑΕΚ. Ο Μάρσαλ έχει 12. Είναι δεύτερο σκόρ του Άρη πίσω από τον Σέκουλιτς που έχει 13. Βασιλόπουλος για τον Παπα-Νικολάου. Υποπίεση. Ο Σέκουλιτς προσπαθεί να βγάλει εφηδιασμό ο Άρης, αλλά ο Βασιλόπουλος έξυπνα κάνει το φάουλ για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Time out που παίρνει ο Φλεβαράκης.
Γιώργο Δοξάκη, φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το σκορ και ότι ο Άρης θα πετύχει ακόμη μια νίκη στο Αλεξάνδριο, έτσι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Απλώς το ζητούμενο θα είναι η διαφορά. Είναι ευκαιρία, πιστεύω, να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη για να χρησιμοποιηθούν, να πάρουν εμπειρίες. Και από την άλλη πλευρά είναι ευκαιρία και για την ΑΕΚ να ο κόουτς Λεβαράκης να μπορέσει να χρησιμοποιήσει διάφορα σχήματα τα οποία θα μπορέσουν να το βοηθήσουν στο μέλλον με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Ακόμα και ο πιτσιρικάς ο Μούρτος που έχει πάρει τη θέση του Ηλιάδη, έτσι ευκαιρία και για αυτόν σήμερα, αν τον επιλέξει βέβαια ο Ματσόν, να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε είπαμε και πριν ότι το μπάσκετ είναι και παιχνίδι εμπειριών. Όσες περισσότερες έχει ο παίκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ξεφύγει από κάποιες δύσκολες καταστάσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του μάτς. Τελείωσε τις οδηγίες του Κώστα Λεβαράκης. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Δημήτρη. Ξυλώνει το σχήμα ο Κώστας Λεβαράκης με τον Ταπούτο σε θέση 3, τον Μπράιαν σε θέση 4 και τον Μάικλ Λάτερσεν στη θέση του Σέντρη. Και σχεδίασε δύο επιθετικά συστήματα εξηγώντας τον DJ Thompson πώς θα πρέπει να περνάει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί όλους αυτούς τους ψηλούς παίκτες που έχει πλέον η ΑΕΚ στη σύνθεσή της. Η ΑΕΚ, όπως βλέπετε, δεν έχει προηγηθεί ποτέ στο παιχνίδι. Ο Άρης εθώς οδηγό από την αρχή και πάμε στο γύρο Τότσικα. Πρέπει να πούμε μια χαρακτηριστική σκηνή που έγινε στο time out. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του είχαμε ένα συμβούλιο του τεχνικού team στο μεγαλύτερο διάστημα και οι μοναδικές οδηγίες που δόθηκαν ήταν προς τον Σέκουλιτς να βγαίνει ψηλά στο screen για να σουτάρει ο Κλάρκ, όπως βλέπουμε στη φάση αυτή. Ο Σέκουλιτς σε ακόμη ένα rebound, 23-24 ο Άρης και 21 η ΑΕΚ με 7 επιθετικά. Ωραία άμυνα του Τόμψον που βγήκε μπροστά, αλλά έκανε λάθος ο Κλάρκ, goal foul, όχι. Πήρε το φάουλ από τον Βασιλόπουλο, προσπάθησε να αποτρέψει το καλάθι, τελικά τα κατάφερε. Φάνηκε να έχει εύκολο έργο εδώ ο Κλάρκ, γιατί βλέπετε πως έγινε το φάουλ. Πάμε στο Δημήτρη Χρυσάνθη. Μια φορά παίξαμε και εμείς άμυνα και κάναμε λάθος μετά, είπε ο Κώστας Λεβαράκης. Δείγμα του σε ποια κατάσταση μάλλον βρίσκεται. Της απογοήτευσης. Της απογοήτευσης πραγματικά. Οι φίλοι του Άρη στο πόδι, πραγματικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στο Αλεξάνδριο. '59-32 με τον Κίγι Κλάρκ να φτάνει και αυτός σε διψήφιο αριθμό πόντων. 10 έχει αυτός, 12 ο Μάρσαλ, 13 ο Σέκουλιτς. Ο Μπράιαν με τον Νέλσον. Ταπούτος θέλει να ολοκληρώσει μόνος του, παίρνει το φάουλ από τον Μάρσαλ. Τέταρτο φάουλ για τον Μάρσαλ. Δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Εκεί αυτό το κατέβασμα στην μπάλα. Βρήκε και το αριστερό χέρι του Ταπούτου. Χωρίς νόημα αυτό το φάουλ από τον Μάρσαλ. Ο Γκαβέλ μπήκε στη θέση του με πολύ χαμηλό σχήμα τώρα ο Ματζόν. Είναι ευκαιρία εκτός από το να βάλει κάποια παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής να δοκιμάσει και πράγματα ο Ματζόν πλέον. Με τη διαφορά να είναι στους 26 πόντους. 59-33. Το Κλάρκ. Ο Νέλσον με τον Μπράιαν θέλει να τον πάει προς τα μέσα. Ίσως έγιναν και βήματα εκεί. Ο Κλάρκ περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και φτάνει στο καλάθι. 61-34. Άντερσεν με τον Σέκουλιτς, τον πάει πολύ χαμηλά, αλλά τον σταματάει ο Μαυροπούνιος εντυπωσιακά και υπάρχουν βήματα, όπως λέει ο Μαστραφτής. Ο Αργυρόπουλος παίρνει τη θέση του Κλάρκ για να δώσει κάποιες ανάσεις στον Αμερικανό, καθώς ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα για τον Άρη και ξεκίνησαν και τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα με την έναρξη του ομίλου στο EuroCup.
Αργυρόπουλος επιθετικό φάουλ. Πάνω που έφυγε η κάρτα με τα λάθη ήταν αυτό το τέταρτο λάθος του Άρη. Βλέπετε ο αγώνας του Αργυρόπουλου, σωστό το σφύριγμα από τον κύριο Μαστραψή. Το στήθος του Βασιλόπουλου και το φάουλ επιθετικό. Ταπούτος και Μπράιαντ θα έλεγα είναι μοναδικοί διασωθέντες για την ΑΕΚ, αυτοί που τραβούν λίγο το σκορ. Ωραία η πάσα για τον Άντερσεν, θα κρεμαστεί, παίρνει και το φάουλ από τον Νέλσον. Ωραία η πάσα από τον Τόμψον, εκεί δεν έχει πρόβλημα ο Δανός, παίρνει και το φάουλ. 1 και 6 για το τέλος τρίτης περίοδου, η ευκαιρία και για τον Γάιο Σκορδίλη να πάρει χρόνο συμμετοχή στη θέση του Σέκουλιτς. Το συζητάει ο Πλευαράκης με τους συνεργάτες του, αλλά το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Οργανωμένη επίθεση ζητάει ο Ματζόρ. Αργυρόπουλος, βγαίνει ο Γκαβέλα από τα σκριν. Ζητάει ο Τσαλδάρης και παίρνει με τον Ταπούτο επάνω του. Ζευγάρι και σε άμυνα και σε επίθεση, ελευθερώνεται ο Τσαλδάρης. Αλλά δεν ευστοχεί, ο Νέλσον είναι εκεί για το επιθετικό rebound και καλάθι από τους κορυφαίους rebounder του πρωταθλήματος και το αποδεικνύει ο Spencer Nelson, 63-36. Ταπούτος ακουμπάει την μπάλα χαμηλά στον Άντερσεν. Είναι με το Σκορδίλι εκεί, έξω ο Τόμψον για 3, 63-39. Αλλά η ΑΕΚ είναι ακόμη πολύ μακριά. 12 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Όλη η επίθεση για τον Άρη, βλέπετε και τον χρόνο. 5-4. Ο Τσαλδάρης βρίσκει μπροστά τον Άντερσεν. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. 1,5 δευτερόλεπτο ακόμη για την ολοκλήρωση της περίοδου. Και δεν ξέρω αν θα προλάβει η ΑΕΚ να κάνει ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις. Ίσως με μακρινή πάσα. Ο Τόμψον πίσω από τη σέντρα θα σουτάρει χωρίς επιτυχία. 63-39 είναι το αποτέλεσμα της τρίτης περίοδου. Πάμε στον αντένα και επιστρέφουμε σε λίγο. Βλέπετε ότι το καλύτερο δεκάλεπτο της ΑΕΚ αναφορικά με το σκορ ήταν το δεύτερο, αλλά και εκεί μόλις 16 πόντοι. 35% στα δίποτα, 9-26, 25% στα τρίποτα, 3-12 και Γιώργο Δοξάκη, αριθμοί όντως λένε την αλήθεια για το σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Βέβαια θα έλεγα ότι και ο Άρης βρέθηκε σε μια πολύ καλή μέρα και η διαφορά μεγάλωσε, θα έλεγα, και από το δεύτερο δεκάλεπτο που μπήκανε παιδιά από τον μπάγκο. Είχανε δίψα να δείξουν, να ευχαριστήσουν τον κόσμο, να δείξουν κάτι παραπάνω στον προπονητή τους για να κερδίσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Για να πάμε στο γύρο Τότσικα. Η ώρα του Γάιου Σκορδίλη σε ό,τι αφορά τις οδηγίες του Αντρέα Ματσόν. Ο νεαρός μονοπόλησε τις οδηγίες του Ιταλού Τεχνικού. Ζήτησε από τον Αργυρόπουλο να τον εκμεταλλευτεί, περνώντας την μπάλα κοντά στο καλάθι και μάλιστα χρησιμοποίησε 2-3 κινήσεις ο Αντρέα Ματσόν. Πώς να παίξει ο Σκορδίλης χαρακτηριστικά και μάλιστα αρκετά δυνατά του είπε να ρίξει και ξύλο, όπως λέμε στο μπάσκετ. Δημήτρη Χρυσάνθη, που είχε κουράγιο στο time-out, σε αυτό την διακοπή για την ΑΕΚ. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Κώστας Λεβαράκης, να κρατήσει υψηλό όσο γίνεται το κίνητρο των παικτών του. Τους ζήτησε να αντιμετωπίζουν κάθε επίθεση ως την πιο σημαντική του αγώνα. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Λες και παίζουμε κάθε φάση, λες και είναι πιο κρίσιμη του παιχνιδιού. Και από εκεί και πέρα του ζήτησε επίσης να μην δέχονται καλάθι μέσα από τη ρακέτα. Ας τα φάμε από την περιφέρεια, είπε, όχι όμως μέσα από το ζωγραφιστό. Έμοιαζε με ζώνη αυτή η άμυνα της ΑΕΚ, η πρώτη στην τελευταία περίοδο. Θα δούμε στη συνέχεια. 63-42 με τον Τόμψον να δίνει κάποιες λύσεις απ' έξω. Ήταν το δεύτερο τρίποντο του, 2-4 έχει ο Αμερικανός. Ο Παπα-Νικολάου βγαίνει τώρα πάνω στο Ζαλδάρι και ο Νέλσον με το Χατζή. Φάουλ από τον Χατζή. Το τρίτο του. Βλέπετε πως προσπαθεί να βγει μπροστά από τον Νέλσον και κάνει την παράβαση.
Αργυρόπουλος για τον Νέλσον. Με τον Παπα-Νικολάου τον ταλαιπωρεί με συνεχείς προσποιήσεις, αλλά δεν φτάνει στο καλάθι ο Άντερσεν στο rebound. Και τρέχει ο Τόμψον στον εφηδιασμό. Τον ακολουθεί ο Σκορδίλης. Ο Τόμψον γλιστράει και κάνει βήματα. Ο Τόμψον, ο οποίος νόμιζε ότι έχει δείξει φάουλ. Ο διαιτητής τώρα αντιλαμβάνεται οι παίκτες της ΑΕΚ ότι έδωσε βήματα ο Μαστραφτσής. Αργυρόπουλος για τον Νέλσον, υποτιμίες του Βασιλόπουλου, παίρνει το σκρίν από το Σκορδίλη. Έξω στον Καβέλ. Ο Τόμψον κάνει το φάουλ. ...63-42 στους 21 πόντους η διαφορά. 8-28 πριν την ολοκλήρωση του μάτς. Σαλδάρης οργανώνει την επίθεση. Σκορδίλης για τον Τσαλδάρη και πάλι. 7 δευτερόλεπτα σουτάρει ο Τσαλδάρης. Ψηλά ο Νέλσον. Η μπάλα καταλήξει στα χέρια του Αργυρόπουλου. Ακόμη μια επίθεση για τον Άρη. Μετά από το 6ο επιθετικό του rebound. 27 έχει στο σύνολο, 21 αμυντικά, 6 επιθετικά. 24 έχει η ΑΕΚ. Αργυρόπουλος μέσα από την γραμμή των 6-25. 65-42. Ο Χατζής χωρίς πίεση πέρασε τη σέντρα, αλλά αρχίζουν τώρα να πιέζουν οι παίκτες του Άρη και δυσκολεύουν τη ζωή αυτών της ΑΕΚ. Ο Τόμψον ελευθερώνεται κατά τους κλείστες ο Καβέλ. Ο Χατζής κάνει την προσποίηση, πηγαίνει προς τα μέσα. Έξω ο Βασιλόπουλος για τρεις. Ο Άντερσεν σε ακόμη ένα rebound. Και πάλι για τον Βασιλόπουλο. Ο Άντερσεν, ο οποίος έχει φτάσει τα 6 rebound. Βασιλόπουλος μόνος του μέχρι μέσα. Φτάνει στο καλάθι 65-44. Τρύπησε όλη την άμυνα του Άρη. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Ματζόν. Τους είδατε, τον Μάρσαλ και τον Σεγουλίτσι. Ο Νέλσον παίρνει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου που σηκώνει αμέσως το χέρι. Πάντως Γιώργο Δοξάκη, η ΑΕΚ φαίνεται ότι δεν παρατάει το παιχνίδι. Είδες, οι παίκτες τη συνεχίζουν να παίζουν την άμυνα όπως τους λέει ο Χλεβαράκης. Αν και είναι δύσκολο όταν φτάνει σε τέτοια ύψη διαφορά να βρεις κίνητρο. Ναι, είναι, τα παιδιά με αυτό το σχήμα προσπαθούν όσο μπορούν. Είναι πιεστικοί. Προσπαθούν να βγάλουν τον Άρη έξω από το ρυθμό, να μειώσουν τη διαφορά. Να δοκιμάσουν πράγματα στους επόμενους αγώνες να τους βοηθήσουν και γενικά αυτό που τους έχει μέχρι τώρα αντιπροσωπεύσει, να δείξουν τη μαχητικότητά τους. Ο Μάρσαλ με το Χατζή, ο Αμερικανός χάνει το σούτ και ο Τόμψον στην προσπάθεια να τρέξει την ΑΕΚ. Περνάει από διπλό σκριν και περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα στον Άντερσεν. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ από τον Νέλσον, το τρίτο του. Θα δούμε ξανά τη φάση. Κοιτάξτε πόσο ωραία πέρασε την μπάλα ο Τόμψον στον Άντερσεν και σωστή απόφαση των διαιτητών, γιατί είδατε ότι ο Νέλσον προσπάθησε να τραβήξει τον Άντερσεν. ...65-45 η διαφορά στους 20 και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να τη ρίξει μετά από πάρα πολλή ώρα κάτω από τους 20. 65-46 με τον Άντερσεν να δίνει κάποιες λύσεις. Ήδη έφτασε τους 8 πόντους και είναι μαζί με τον Ταπούτο πρωτοσκόρερ της ομάδας του. Ο Τόμψον για 3. Αυτά τα σουτ μπορεί να μοιάζουν ψυχολόγητα, αλλά είναι ό,τι πρέπει αυτή την ώρα για την ΑΕΚ. Είναι σουτ πάντως που δεν τα πήρε στα προηγούμενα δεκάλεπτα και νομίζω ότι θα έπρεπε να τα είχε πάρει, γιατί φαίνεται ένας εύστοχος. 65-49 και η ΑΕΚ πάνω από την αρχή ότι έχει ιδιαίτερη ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6-25. Αλλά δεν την άφησε ο Άρης σήμερα να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. 6-14 ακόμα, ο Κλάρκ θέλει να απαντήσει, ο Τόμψον στο rebound. Το σκέφτεται λίγο, να σουτάρει ξανά.
Τελικά επικρατεί η λογική. Παπα-Νικολάου με τον Κλάρκ και υπάρχει μεγάλη ψωμετρική διαφορά. Γι' αυτό τον κατεβάζει χαμηλά ο Παπα-Νικολάου. Γυρίζει και παίρνει το φάουλ. Σίγουρα δεν θα είναι ικανοποιημένος ο Πατζόν από αυτά που βλέπει τα τελευταία λεπτά. Γιώργο Τότσικα. Έτσι ακριβώς γι' αυτό ζήτησε και time out. Time out λοιπόν που ζητάει ο Άρης. Με το σερί που βλέπετε το 7-0 η ΑΕΚ έχει μειώσει 65-49. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Ματζόν, έτσι Γιώργο Τότσικα. Ήταν η πρώτη φορά, πόσο θυμόμαστε από όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στο Αλεξάνδριο, ήταν η πρώτη φορά που ήταν τόσο απογοητευμένος. Είπε χαρακτηριστικά γιατί ξοδέψαμε τη διαφορά και ζήτησε από τους παίκτες του να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να το τελειώσουν όπως είπε χαρακτηριστικά. Δημήτρη Χρυσάνθη. Ο Κώστας Πλευαράκης επανέλαβε ότι θέλει οι παίκτες του να αντιμετωπίζουν κάθε επίθεση, λες και είναι η πιο σημαντική του αγώνα. Δεν με νοιάζει αν θα γυρίσουμε τελικά το μάτς ή όχι. Θέλω να αντιμετωπίζετε με αυτό το πνεύμα τις επιθέσεις, είπε ο προπονητής ΣΑΕΚ, ο οποίος ανοίγαγε τον Μίκαελ Άντερσεν ως χμή του δόρατος στην επίθεση. Εξήγησε στους παίκτες του πώς πρέπει να γυρίζει η μπάλα έτσι ώστε να καταλήγει στο δανό σέντερ. 9-0 η ΑΕΚ έχει κάνει το σερί της. Ο Τόμσον τώρα περνάει. Παίρνει το φάουλ από τον Γκαβέλ. Μόλις το τρίτο ομαδικό του Άρη. 65-51 στους 14 η διαφορά από τους 27 που είχε φτάσει. Και δείχνει Γιώργο Δοξάκη ότι κανένα μάτς δεν τελειώνει πριν χτυπήσει, πριν ηχήσει η εικόνα της γραμματείας. Πραγματικά, βέβαια. Σε αυτό συντελεί και τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας του Άρη. Σε αντιπαράθεση με τη μαχητικότητα της ΑΕΚ στην άμυνα και την αποτελεσματικότητα της στην επίθεση. Ο Τόμσον για τον Βασιλόπουλο. 5-25 ακόμη. Για το τέλος, ο Χατζής, 13 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Περνάει και τον Παπα-Νικολάου, σηκώνεται αυτός για 3. 65-51 παραμένει, καθώς ο Παπα-Νικολάου είχε την ευκαιρία να φέρει τη διαφορά στους 11, αλλά δεν το έβραξε. Θα ήταν προτιμότερο να περάσει την μπάλα μέσα στον Άντερσεν, γιατί υπήρχε μισή μάθη με τον Μάρσαλ. Μερικές φορές οι παίκτες δεν ακούν αυτά που λένε οι προπονητές. Ο Κλάρκ. 67-51, στα σίγουρα χέρια του Κλάρκ τώρα η μπάλα και η επιθέση του Άρη. Βασιλόπουλος περνάει από 2 και βγάζει έξω ο Παπα-Νικολάου από την ίδια θέση που αστόχησε. Προτιμάει να μπει προς τα μέσα. Βγάζει και πάλι έξω στον Τόμσον χωρίς να το σκεφτεί αυτός για 3 ξανά μέσα. 67-54. Ο Τόμσον που έχει κάνει σπουδαία δουλειά στα σουτ 3 πόντων. 4 στα 6 και με 12 πόντους είναι ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ που φτάνει πάνω από διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 12, χωρίς να έχει ευστοχίσει για σουτ 2, ο Κλάρκ από το ίδιο σημείο που ευστόχισε πριν αστοχεί τώρα, αλλά το rebound ο Σέγκουλης παρανεώνει την επίθεση του Άρη. Ο Τσαλντάρης και πάλι μέσα. Και έχω την εντύπωση ότι ο Ματζόν δεν θα δώσει άλλο χρόνο συμμετοχής σε πιτσιρικάδες, γιατί είδε ότι τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Γκαβέλ, 5 δευτερόλεπτα. Δεν καταφέρει να τελειώσει ο Σλοβάκος, αλλά δυνατά ο Νέλσον παίρνει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ματζόν ζήτησε διαθλητικό. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να σταματήσει την επίθεση. Στις βολές ο Νέλσον. Ο οποίος έχει μία στις 2 μέχρι τώρα στο παιχνίδι και 9 πόντους. Μία στις 3. Τώρα θα χρειαστεί κάποια σίγουρα καλάθια ο Άρης για να μην πιεστεί στο τέλος σε περίπτωση που ΑΕΚ κατεβάσει τη διαφορά από τους 10. Θέλει μια συντήρηση του Άρη για να φτάσει στη νίκη. Χαμήλωσε και αυτό το σχήμα με τον Τσαρντάρη στη θέση του Μέλσον, ο Μαζόρ και ο Μάρσαλ μέσα. Ο Βασιλόπουλος για τον Άντερσεν, πολύ ωραία φάση για τους παίκτες της ΑΕΚ με τον Βασιλόπουλο να δημιουργεί και τον Άντερσεν να εκτελεί. 68-56 με τον Δανό να φτάνει και αυτός διψήφιο αριθμό πόντων 10. Έχει και 6 rebound, ενώ εξαιρετική είναι η δουλειά του Μπράιντ στα επιθετικά rebound. Έχει 6 μόνο επιθετικά, 7 στο σύνολο, ο Μπράιντ που είναι στον πάγκο. Ο Κλάρκ περνάει χαμηλά, βρίσκει πάνω του τον Άντερσεν, ο Τσαλντάρης από τη γωνία για 3 μέσα. 71-56, ανάσα ήταν αυτή για τον Άρη, που φέρνει και πάλι διαφορά στους 15 πόντους.
Και όπως συμπληρώνει και ο Γιώργος Τότσικας, ο πέμπτος παίκτης του Άρη με διψήφιο αριθμό πόντων. Και πάλι ο Άντερσεν, ο οποίος κάνει μεγάλη ζημιά στην άμυνα του Άρη. 71-58. 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Να δούμε αν μας επιφυλάσσει άλλες συγκινήσεις. Ή αν ο Άρης θα πάρει εύκολα την νίκη τελικά. Ο Μάρσαλ δεν βλέπει τον Τζαλδάρη που έκανε ωραία κίνηση χαμηλά. Ο Τόμσον θέλει να βγει μπροστά από τον Τζαλδάρη. Και ο Άντερσεν μαζί, αλλά η μπάλα για τον Άρη. 2 δευτερόλεπτα όμως μόνο για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Είδατε πώς πάλεψε και ο Τζαλδάρης, αλλά και τρεις παίχτες της ΑΕΚ που ήταν πεσμένοι στο παρκέ. Και ευκαιρία τώρα για τον Ματζόν να οργανώσει την τελευταία του επίθεση σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Ενώ θέλουμε 2:46 για να τελειώσει το μάτς. Στους 13 Γιώργο Δοξάκη. Εντάξει, η προσπάθεια της ΑΕΚ να μειώσει τη διαφορά είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πραγματικά πολύ μαχητικοί οι παίκτες. Βλέπουμε τώρα έχουν πέσει δύο, πέσαν πλήν στο παρκέ για να σώσουν την άμυνα. Και βέβαια θέλω να δώσω τα εύσημα και στο Δημήτρη Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τραβάει τους παίκτες επάνω του, με αποτέλεσμα να μένει ο Άντερσεν μόνος του. Τον εκμεταλλεύονται, θα έλεγα, τον Άντερσεν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συν την ευστοχία του Τόμσον, φέραν την ΑΕΚ να είναι πολύ κοντά στο σκορ. Και ενώ η διαφορά είχε αγγίξει τους 27, είχε φτάσει στους 27 πόντους, βλέπετε και τη διαφορά, μόλις 10 πόντους από τον πάγκο του Άρη, ενώ πάρα πολύ περισσότεροι, 35 από τον πάγκο της ΑΕΚ. Δημήτρη Χρυσάνθη. Με μέτωπο προς τους παίκτες τους, αντίπαλους παίκτες και όχι με πλάτη, έτσι ώστε να τους οδηγήσουν έξω από τη ρακέτα και να κάνουν δύσκολη την επαναφορά του Άρη σε αυτή την επίθεση. Και βέβαια προσοχή στο αμυντικό rebound. Γιώργο Τότσικα. Η κίνηση για να φτάσει μπάλα στον Πάρλο και να τελειώσει την επίθεση. Ο Τζαλδάρης, ο Άντερσεν κλέβει από το λάθος των παιχτών του Άρη. Ο Τόμσον θέλει να τρέξει την ΑΕΚ. Ο Παπα-Νικολάου από την πάσα του Βασιλόπουλου περνάει χαμηλά και τελειώνει τη φάση. 71-60 στους 11 η ΑΕΚ. Ο Βασιλόπουλος, ο οποίος έχει συνεισφέρει και αυτό στα μέγιστα στην τελευταία περίοδο, και με την άμυνα που έχει παίξει, αλλά και με τις επιλογές του στην επίθεση. Ο Μάρσαλ παίρνει το screen, φάουλ όμως από το Χατζή στον Νέλσον. Θα έλεγα ανόητο φάουλ, από τη στιγμή που ο Νέλσον απλώς θέλει να περάσει προς τα μέσα. Χαμόγελα από τον Μασλαφτσί. Το τέταρτο φάουλ του Νίκου Χατζή. Βλέπετε πως τράβηξε από την μέση τον Νέλσον και του δίνει την ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους. Ακόμη μια βολή στο σίδερο για τον Νέλσον, ο οποίος είναι ο πιο άστοχος παίκτης του Άρη στις βολές σήμερα. Ενώ γενικά δεν είναι κακός, έχει πάνω από 70% το ποσοστό στο πρωτάθλημα. 3 στις 6 τώρα, στο 50% το ποσοστό του, 72-60. Βασιλόπουλος για τον Χατζή, έξω από τα 6-25. Το Παπα-Νικολάου, αλλά έρχεται πολύ δυνατά από πίσω ο Τσαλδάρης, που είχε διαβάσει την πρόθεση του Παπα-Νικολάου. Πολύ ψηλά μάζεψε το rebound, 72-60. Η ΑΕΚ θα έπεφτε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων τώρα. Θα δίνει νέο ενδιαφέρον στο μάτς, αν ευστοχούσε αυτό το τρίποντο ο Νίκος Χατζής. 72-60, 1:45 ακόμη. Ο Νέλσον για 3. Ο Άντερσεν είναι πολύ ψηλά σε ακόμη ένα rebound. Ο Χατζής για τον Τόμσον. Παίρνει το screen από τον Παπα-Νικολάου. Λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα και το καταφέρνει τελικά ο Μπάρλος να κλέψει. Ο Τόμσον, 9 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Η μπάλα όμως μετά το κλέψιμο του Μάρσαλ είναι για τον Άρη. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μάρσαλ. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο Τόμσον. Και time out. Ο Τόμσον έχει βγει από τα ρούχα του, είδατε εδώ. Τη ράνισε πολύ την μπάλα, ενώ έκανε καλή προσπάθεια και την ξαναπήρε πίσω. Έπρεπε να δώσει πάσα, όχι να περάσει ανάμεσα από τους δύο. Αυτό εδώ ακριβώς. Ξανά εδώ. Έχω την εντύπωση ότι βρήκε την μπάλα ο Μάρσαλ. Και αυτή στη συνέχεια χτύπησε στο γόνατο του Τόμσον και πέρασε έξω. Ξανά για μια ακόμη φορά. Η μπάλα είναι για τον Άρη και έχω την εντύπωση ότι αφού η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις δυο της επιθέσεις της όταν ήταν διαφορά στους 11 και στους 12 πόντους όπως είναι τώρα, ότι
δύσκολα θα καταφέρει να ξαναβεί το παιχνίδι. Έστω και αν λέμε ότι 83 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά για τον μπάσκετ, είναι μια ζωή ολόκληρη. Αλλά 12 πόντοι δεν γίνουν τόσο εύκολα. Και αυτή είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Βλέπετε 5 παίκτες του Άρη με υψηφίο αριθμό πόντων. 3 για την ΑΕΚ που ψάχναμε με το φανάρι να βρούμε κάποιον να έχει 7-8 πόντους. Στη συνέχεια είδατε και ο Τόμψον και κυρίως ο Άντερσεν του Παπα-Νικολάου. Έφεραν την ΑΕΚ σε θέση να μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο παιχνίδι από αυτά που είχε δείξει τα πρώτα 3 δεκάλεπτα. Και ακόμη και αν ιτηθεί η ΑΕΚ, έχω την εντύπωση ο Φλεβαράκης θα είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών της, ιδίως στο τελευταίο δεκάλεπτο. Γιατί αυτό θέλουν ουσιαστικά οι προπονητές, Γιώργο Δοξάκη, έτσι να μην τα παρατάνε οι παίκτες τους. Αυτό ζήτησε από την αρχή του παιχνιδιού ο κόουτς Φλεβαράκης, να μην παρατήσουν και να παίζουν κάθε άμυνα, κάθε επίθεση σαν να είναι τελευταία. Σύντομα στους δύο πάγκους, Δημήτρης Χρυσάνθης πρώτα. Πιεστική άμυνα και επιθετικές αλλαγές με τον Μίκαελ Άντερσεν σε ρόλο λίμπερο να προστατεύει το καλάθι, ζήτησε ο κόουτς Φλεβαράκης, και επιθέσει με τον Άντερσεν. Εκμήτη δόρατο. Πού να βγει ο Λίπερο εκεί έξω όμως, να σουτάρει για τρεις ο Τσαλντάρης, 75-60. Πάμε και στον Γιώργο Τοτσικά. Ο Αντρέα Ματζόν διάβασε την προηγούμενη φάση. Αυτό ζήτησε να γίνουν τα σκρίν για να βγει για τον τρίποντο Τσαλντάρης, όπως και ακριβώς έγινε. Ο Τόμψον και πάλι στον Παπα-Νικολάου χαμηλά παίρνει το φάουλ αυτή τη φορά από τον Τσαλντάρη. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, 54 δευτερόλεπτα για την λήξη, και είδατε πως ο Τσαλντάρης έκανε το φάουλ χαμηλά ώστε να μην έχει δικαίωμα για βολές ο Παπα-Νικολάου. 4 τα ομαδικά του Άρη στην τελευταία περίοδο, από το επόμενο θα σουτάρει βολές η ΑΕΚ, αλλά πλέον είναι αργά. Νομίζω ότι το ροζ φύλλο έχει ήδη πάει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Χατζής προσποιείται για τρεις, συζητάει ο Άντερσεν, δεν καταφέρει να του περάσει την μπάλα όμως ο Παπα-Νικολάου. Πάει χαμηλά τον Μπάρλο και παίρνει το φάουλ. Ήταν χαρακτηριστική αυτή η επίθεση της ΑΕΚ που λογικά θα πήγαινε να κάνει γρήγορες επιθέσεις για να πλησιάσει το σκορ. Είδαμε ότι την πάλεψε σαν να είναι μια επίθεση η τελευταία με υπομονή. Είναι αυτό που πέρασε ο κόουτς Φλεβαράκης, ότι κάθε επίθεση μετράει, δεν έχει σημασία το σκορ. Νομίζω ότι και οι ίδιοι παίκτες της ΑΕΚ αλλά και ο προπονητής της έχουν καταλάβει ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει το παιχνίδι, θα μοιάζει με θαύμα πλέον. 7 κερδισμένα φάουλ έχει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυμήθηκε τώρα τον κακό του εαυτό στις βολές. Μετά τις πρώτες δύο χαμένες είχε 4 στη σειρά εύστοχες, και τώρα ακόμη μια χαμένη, 4 στις 7 σύνολο, 5 στις 8 και 11 η πόντη του Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Πάμε στο Δημήτρη Χρυσάνθη. Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου ισοφάρισε το χειρότερο ρεκόρ επιθετικής παραγωγικότητας της ΑΕΚ σε αγώνες με τον Άρη από καταβολή της Α1. 61 πόντι ήταν από έναν αγώνα play-off της περίοδου 1999, όπου άρχισε και ρίχνει με 65-61. Ωραία η φάση τώρα με τον Σαλτάρη και τον Μάρσαλ. Ο Βασιλόπουλος παίρνει το φάουλ και θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει το ρεκόρ που μας είπε πριν ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Με τον Βασιλόπουλο να είναι στη γραμμή. Ο Βασιλόπουλος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε σε 5 παιχνίδια σχεδόν 26 λεπτά συμμετοχής, 25 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, είχε την ευκαιρία σήμερα κυρίως λόγω της απουσίας του Νέμεθ, καθώς ο Ούγκρος ταλαιπωρήθηκε από διάρειες και μετούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν κατάφερε να παίξει πολύ, έστω και αν τον δοκίμασε στην αρχή ο Φλεβαράκης. Και ο Δορκοφίκης είχε πρόβλημα. Ελλειπής η ΑΕΚ, γι' αυτό και έδωσε την ευκαιρία σε νέους παίκτες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. 14 λεπτά ακόμη, ο Τσαλντάρης στη γωνία μόνος του. Το σκέφτεται, θέλει να τελειώσει το παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια του, ο Άρης. Ο Μπάρλος τελικά για τρεις, ακόμη ένα rebound από τον Άντερσεν και το παιχνίδι τελειώνει. Άρης ΑΕΚ 77-61, ακόμη μια νίκη του Άρη στο Αλεξάνδριο. Να κάνουμε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.